Γεια σας, καλό απόγευμα. Μια Magic EuroLeague πάρα πολύ διαφορετική. Μια Magic EuroLeague η οποία δεν θα έχει να κάνει μόνο με εμάς, με την γνωστή παρέα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Μια εκπομπή που την περιμένατε. Μια εκπομπή που την περιμένει πολλής κόσμος και όχι μόνο κόσμος του Παναθηναϊκού. Γιατί καλεσμένος μας είναι το αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και θα έχουμε, Βασίλη Παπαθεοδόρου, μία ώρα, δύο ώρες για να τα πούμε όλα, όλα μα όλα. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τρόπος έτσι για να κλείσουμε αυτό το μήνα των πολλών εκπομπών. Α, ναι, είναι 31 του μηνός, ε. Ναι. Α, και το προλάβαμε, λίγο, το προλάβαμε. Σε λίγο μπαίνει ο Αύγουστος. Αλλά θα βγει ο μήνας με έναν έτσι ιδιαίτερο τρόπο, μετά από 5 χρόνια, γιατί πριν από 5 χρόνια έγινε η τελευταία συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εδώ στο SDNA, θα έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε όσα θέλω να πιστεύω ότι έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά όσα έχει και ο κόσμος σε μια έτσι ιδιόμορφη συνέντευξη, θα το πω, γιατί εμείς τη συμφωνία που έχουμε κάνει ήταν ότι θα κάνουμε ένα live. Τώρα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ξέρετε, αυτά είναι λίγο έτσι για να τα συζητήσουμε μαζί του. Να τον βάλουμε λίγο στην εικόνα. Για να δούμε. Εγώ είμαι άσπρος, εσύ είσαι από τα μπάνια, να και ο πρόεδρος. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τζιτζικάκια ακούμε. Κοίταξε, ναι, το λέει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις ξεκίνησαν οι διακοπές του, οπότε, τι καλύτερο στο να ξεκινάς με το SDNA, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Ναι. Το πόση αλήθεια αντέχεις που έγραψε στο story του, νομίζω ότι είναι η ώρα για να δούμε αν θα γίνει και πράξη. Να του βάλουμε προκλήσεις, γιατί ξέρουμε ότι... Στις έγραφε και δεν τον έχετε σήμερα. Εγώ περίμενα και Καρλή σήμερα στο studio, αλλά... Α, θέλετε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να ρωτήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα έχετε τη διάθεση να βρίσκεστε μαζί μας. Εγώ εννοώ έχω να φάω ένα κατσικάκι που με περιμένει σε μια ταβέρνα. Άρα. Εντάξει. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τότε. Άρα μέχρι 8.30. Μέχρι 8.30. Μέχρι 8.30, ναι. Να δώσουμε και ένα τέταρτο. Έτσι. Τη ετοιμασία, ναι, ναι. Ξεκινήσουμε να τον πάρουμε τον άνθρωπο από το λαιμό. Ναι, τι. Να πούμε τώρα τι, να ξεκινήσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Πάμε, ξεκίνα, Βασίλη. Λοιπόν, έχει γίνει ένα μεγάλο ντου φέτος στο μεταγραφικό παζάρι. Και η ερώτηση που υπάρχει στο μυαλό όλων είναι η εξής. Εγώ έχω βρει πολλούς ανθρώπους, με ρωτάνε στον δρόμο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι συνέβη και ξαφνικά αποφάσισε να ρίξει ένα τσουβάλι λεφτά στο Παναθηναϊκό? Άλλος μου έχει πει ότι βρήκε μια περιουσία. Άλλος έχει πει ότι είχε κάτι ομόλογα. Άλλος έχει πει ότι κάποια καταπιστεύματα. Δεν ξέρω, μόνο για τον Τζόκερ ακόμα δεν έχουν πει, μάλλον, εντάξει, δεν το θεωρούν ότι είναι τόσο σημαντικό. Μάλλον η περιουσία την οποία βρήκατε, αυτά τα 500 εκατομμύρια που έχω ακούσει, ένα δις, δεν ξέρω πόσα, ήταν αρκετά για να κάνετε πολλές μεταγραφές. Τελικά τι από όλα αυτά ισχύει? Ή το πιο σημαντικό να πω, για να πω και το σοβαρό τώρα, ότι έχετε συμπαίκτη? Έχω συμπαίκτη, ναι. Τον κύριο Στέφανο. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να φαντάζεται ό,τι θέλει. Έτσι κι αλλιώς, τζάμπα είναι η άποψη, τζάμπα είναι το να γράφεις οτιδήποτε και κανένας ποτέ δεν βρίσκει το. Κανένας ποτέ δεν μπαίνει στη θέση του. Τσουβάλι χρήματα. Τσουβάλι χρήματα μπαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Κάνα 2 χρόνια δεν μπήκανε χρήματα στον Παναθηναϊκό και πρόπερση μπήκανε και πέρυσι μπήκανε. Τώρα, αν μπήκανε 7 πέρυσι, 2 πρόπερση και φέτος θα μπουν 20, δεν καταλαβαίνω πού είναι η διαφορά. Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει το ερώτημά σας. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι άλλο πράγμα. Άρα, συμπαίκτης δεν υπάρχει. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Μάλλον για να. Τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω ότι μάλλον και εσείς έχετε μπερδευτεί. Έχετε μπερδέψει το δεν μπορώ με το δεν θέλω. Σωστό. Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ και να σας δώσω σαν απάντηση σε αυτά, ναι, που με ρωτάτε. Ωραία. Γύριζε τότε πίσω. Γιατί δεν θέλατε? Γιατί δεν ήθελα? Νομίζω ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είχα κάνει μια συνέντευξη το 2020 όπου τα είχα απαντήσει όλα. Τι έχει αλλάξει από τότε? Έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα όλα αλλάξαν. Αλλάξαν όλες οι συνθήκες.
ήμουν εγκλωβισμένος μέσα σε μία λίγα όπου ό,τι και να έκανα σαν Παναθηναϊκός δεν μπορούσα να βρω ανταπόκριση. Αυτή η λίγα, η Ευρωλίγα μάλλον, με τον κύριο Μπερτομέου, κύριο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα χρόνια ήταν απέναντί μας. Κάποτε βάζαμε 30-40 εκατομμύρια budget και καταφέρναμε και τον κερδίζαμε και αυτόν και, όλες του τις, και όλα τα εμπόδια τα οποία έβαζε. Πηδούσαμε και αυτόν και τα εμπόδια του. Όταν κάποια στιγμή σταματήσαμε να βάζουμε 30-40 εκατομμύρια, αναπόφευκτα η πλάστιγκα έγειρε υπέρ του. Ό,τι και να έκανα, δοκίμασα με κάθε πιθανό τρόπο. Με κάθε πιθανό τρόπο. Αλλά ήταν αδύνατον. Ήταν αδύνατον να μπορέσεις να επιχειρήσεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ήτανε τα πάντα απέναντί μας. Η διαιτησία, ο ίδιος ο Μπερτομέου, οι πειθαρχικές επιτροπές, νομίζω τα έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό άλλαξε. Άλλαξε πάρα πολύ και αυτό. Όσο ακούγεται έτσι, η Ευρωλίγκα ήταν απέναντι, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Αυτό ήταν η ρίζα πολλών προβλημάτων. Ξέρεις τι είναι να προσπαθείς να επιχειρήσεις, να προσπαθείς να κρατήσεις τον Παναθηναϊκό στα υψηλότερα σκαλοπάτια μέσα σε μια χώρα όπου τα πάντα διαλυόντουσαν για μια δεκαετία, όπου παντού υπήρχε φτώχεια, δυστυχία, οικονομική κρίση. Είχαμε βιώσει και ίσως και τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τουλάχιστον για το επιχειρήν ήταν καταστροφική, ειδικά στον τομέα των δραστηριοτήτων των δικών μου, ήταν αμήλικτη. Αμήλικτη, δηλαδή αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο των δικών μου ήταν απίστευτος. Άρα δεν μπορούσαν να μπαίνουν, δεν υπήρχε η διάθεση μάλλον να μπαίνουν αυτά τα 30-40 εκατομμύρια το χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έρχονται επιτυχίες, να μην έχουμε καταφέρει να έχουμε πάει, δεν θα πω εγώ σε όλα τα Final Four, αλλά σίγουρα υπήρξαν χρονιές οι οποίες είχαμε καλή ομάδα. Είχαν γίνει και ωραίες προσπάθειες. Με τον Πασκουάλ, με τον Πιτίνο, θα θυμίσω Φενέρ, Ρεάλ, τους αγώνες. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και να έχει γραφτεί η ιστορία εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Αυτό τι επέφερε, επέφερε τον κόσμο εύλογα σε ένα βαθμό να λέει: μα καλά, γιατί δεν πάμε στο Final Four, γιατί δεν έχουμε επιτυχίες. Αυτό να αρχίσει να φέρνει εσωστρέφεια. Έχει ονοστιβάδα, ένα ντόμινο εφέκτη ήταν αυτό. Κανένας δεν έχει κάτσει να το ξετυλίξει αυτό το κουβάρι και να καταλάβει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε αυτές τις επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Τι ήταν αυτό το οποίο ανάγκασε τον Γιαννακόπουλο σε ένα βαθμό να πει το 2020 ως εδώ και μη παρέκει. Μα γιατί έβλεπα ότι ό,τι και να έκανα δεν μπορούσε, θα έπρεπε να βάλω ξανά 40 εκατομμύρια. Εγώ δεν είχα την ίδια αντιμετώπιση που είχαν άλλες ομάδες. Να ξεκινήσω από εκεί, το οποίο είναι το πιο βασικό. Εγκλωβισμένο σε μία λίγα. Ευτυχώς κατάλαβαν οι ομάδες, κατάλαβαν όλες οι ομάδες, καθίσαμε, μιλήσαμε και πήραμε την απόφαση όλοι μαζί αυτό το γκάνγκστερ να τον αλλάξουμε. Και τον λέω γκάνγκστερ με πλήρη επίγνωση του τι λέω και το τι σημαίνει η λέξη που χρησιμοποιώ. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για το καλό του μπάσκετ. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάπτυξη. Ήθελε πάντα να είναι πρώτος στο χωριό. Να κρατάει το μπάσκετ τόσο. Ο Παναθηναϊκός διαχρονικά ήταν πάντα απέναντι. Γιατί ο Παναθηναϊκός αγαπάει το μπάσκετ, σαν οικογένεια έχουμε επενδύσει στο χώρο και θέλουμε την ανάπτυξή του. Κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι με τις αλλαγές που γίνανε στην Ευρωλίγκα θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Ακούω για τα σχέδια στο Ντουμπάι, ακούω για σχέδια στη Μέση Ανατολή. Βλέπω ανθρώπους στο Μοτεγιούνας, βλέπω ανθρώπους στον Μποντιρόγκα, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη. Ο Μποντιρόγκα, τι ανάγκη έχει? Έχει ανάγκη οικονομική, έχει ανάγκη για οτιδήποτε, έχει ανάγκη για μια καρέκλα. Και αυτό έχει αποδειχθεί από τα λεγόμενά του και από τις πρώτες του ενέργειες. Άρα ένας σημαντικός λόγος για να επανέλθω στο ερώτημά σας ήταν το ότι ό,τι και να έκανα δεν θα μπορούσα να δω πουθενά φως. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θα γινόταν ήταν να συνεχίσω να πετάω χρήματα σε ένα σογκεάδα βασικά. Επίσης, το 2018 με το 2020, αυτή η τριετία ήταν μια αρκετά πιαστική τριετία για εμένα. Σε όλους τους τομείς. Και ψυχικά και βιολογικά. Δεν είχα λοιπόν την πολυτέλεια, ή μάλλον εξαναγκάστηκα, να μην μπορώ να έχω τον Παναθηναϊκό ως προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε κάποια άλλα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Πρώτα. Υπήρχαν άλλα πράγματα τα οποία ήταν πολύ πιο σημαντικά εκείνη τη στιγμή. Από το να συνεχίσω να πολεμάω με δαίμονες, με τον Μπερτομέου
και με όλες τις προεκτάσεις που έφερε ο Μπερτομέου. Την εσωστρέφεια, την εσωτερική και όλα αυτά για τα οποία ίσως και να μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Δεν σας πονούσε όμως να βλέπετε το Παναθηναϊκό να είναι στη 17η, 16η, 15η θέση και να έχει συνεχόμενες ήττες από τον Ολυμπιακό? Γιατί νομίζω ότι αυτό που είναι αποδεδειγμένο είναι ότι είστε Παναθηναϊκός, την πονάτε την ομάδα, αλλά την τελευταία τριετία να πω με βάση αυτά που είδαμε ότι είστε αποστασιοποιημένος πλήρως. Ίσως όχι την προηγούμενη χρονιά, αλλά τις αμέσως προηγούμενες δύο. Επιτρέψτε μου. Όταν λοιπόν το 2020 τα είδα όλα αυτά που σας ανέφερα μόλις τώρα, τι είπα, βγήκα τίμια και ωραία και είπα ότι ξέρετε κάτι, εγώ πουλάω. Εγώ θέλω να φύγω. Δεν βρέθηκε κανένα σε όλη αυτή την πρώτη διετία. Όποιες έτσι, προσεγγίσεις υπήρχαν, στερούντουσαν κάθε ίχνος σοβαρότητας. Απλά για να δώσω ένα παράδειγμα, η πιο σοβαρή περίπτωση για να καταλάβετε ήταν άνθρωπος ιδιοκτήτης άλλης ομάδας στην Ευρωλίγκα, ο οποίος ήθελε να αγοράσει τον Παναθηναϊκό να πάρει το συμβόλαιο της Ευρωλίγκα και μετά του λέω: και ο Παναθηναϊκός θα γίνει. Έλεγε: θα τον κλείσω μετά από δύο χρόνια. Αυτή ήταν η πιο σοβαρή για να καταλάβετε περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή όντως βλέποντας ότι όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μία σειρά, γύρισα και βλέποντας τον Παναθηναϊκό 17ο, βλέποντας τη στεναχώρια στον κόσμο, είπα: ως εδώ, δεν πάει παρακάτω. Άρχισα να ξαναβάζω χρήματα. Κάποια το 21, περισσότερα το 22. Όμως τι είδα? Είδα ότι όσα χρήματα και να βάλω, πάνω κάτω πέρυσι, το ξέρετε ότι πρέπει να είχαμε το αντίστοιχο μπάτζετ του Ολυμπιακού. Πάνω κάτω, κάνοντας υποθέσεις γιατί δεν μπορώ να ξέρω τα ακριβή νούμερα, πάνω κάτω το ίδιο μπάτζετ είδαμε. Ίσως και το τέλος να ήταν και μεγαλύτερο. Και βγήκαμε 17η, δεν ξέρω τι βγήκαμε. Ναι. Άρα, τι καταλαβαίνει κάποιος εκεί? Ότι ο οργανισμός είναι άρρωστος. Ότι δεν θέλει πια ασπιρίνες. Θέλει επέμβαση. Θέλει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Κάτι το οποίο ξεκίνησε να γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον πλέον, Παναθηναϊκός επενδύει και εντός των τεσσάρων γραμμών. Όλοι είδαμε ποιους παίκτες έχουμε φέρει, αλλά έχουμε κάνει και επενδύσεις αλλού. Έχω πάει με τα δικά μου κριτήρια και θεωρώ ότι έχουμε φέρει μέσα στον Παναθηναϊκό τον Καμπάτσο, τον Βιλντόζα, τον Σλούκα, τον Βεζένκοφ, τον Ταβάρες και δεν ξέρω εγώ τι σε επίπεδο στελεχών. Για να μπορέσουμε τον Παναθηναϊκό να τον τρέξουμε σε απόλυτα επαγγελματικά επίπεδα, όπως αρμόζει σε μια εταιρεία η οποία έχει τέτοιους τζίρους και τέτοια ανοίγματα, και να μπορέσει το μπάσκετ να πάει μπροστά. Πρόεδρε, να κάνουμε μια ερώτηση εδώ, και είναι ερώτηση αρκετών φίλων του μπάσκετ. Γιατί τα είχε βάλει ο Μπερτομέου με τον Παναθηναϊκό και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο? Ο Μπερτομέου τα είχε βάλει με την οικογένεια Γιαννακόπουλου γιατί? Γιατί σε αντίθεση με αρκετούς άλλους συλλόγους στην Ευρώπη, εμάς είναι μια, όλα αυτά τα χρόνια είναι μια διαχρονική προσωπική επένδυση, οικογενειακή επένδυση. Βγάζουμε χρήματα και επενδύουμε στον Παναθηναϊκό, ξοδεύουμε στον Παναθηναϊκό, τα οποία κάθε πρωί ξυπνάμε και πηγαίνουμε στο γραφείο μας και δουλεύουμε ατελείωτες ώρες για να μπορούμε να βγάλουμε. Ούτε μας τα χαρίζει κάποια κυβέρνηση, ούτε έχουμε από πίσω τις τράπεζες να γράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια και μετά να τα γράφουν στο χιόνι, ούτε έχουμε, μέσα πως δεν θέλω να μπω, ούτε έχουμε τεράστιους ποδοσφαιρικούς συλλόγους από πίσω να μας στηρίζουν ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που ήταν χρήματα για τα οποία μοχθούμε κάθε μέρα να βγάλουμε και να μπορέσουμε να επενδύσουμε στον Παναθηναϊκό, μας ενδιέφερε να δούμε πού πάνε, σε ποιες τσέπες πάνε. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε για τηλεοπτικά συμβόλαια 5, 6, 7 εκατομμύριων και τελικά να παίρνουμε ένα? Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι υπογράψαμε, τι συμβόλαιο έχουμε? Ρωτούσαμε μέχρι πότε είναι το συμβόλαιο, δεν μας το έδινε κανένας. Ένα μαύρο κουτί. Και ήμασταν από τις πρώτους, το θυμάστε νομίζω όλοι, ότι το 2002 ήμασταν έτοιμοι να μην κατέβουμε στον τελικό της Μπολόνια, στον τελικό της EuroLeague. Πάντα ήταν απέναντι στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, όχι εξ ορισμού. Λόγω του ότι δεν ξέραμε πού πηγαίνει ο κόπος μας και τα χρήματα των κόπων μας. Και επίσης θα πω και σήμερα κάτι πάνω σε αυτό το οποίο λέτε. Μα εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός και τον μπάσκετ να γυρίσει και να γίνει κερδοφόρο. Δεν μπορεί, δεν νοείται, δεν το χωράει ο νους μου. Ένα τέτοιο προϊόν με ένα τόσο μεγάλο, όχι κουβά,
με τόσο μεγάλη δεξαμενή κόσμο από πίσω και να είμαστε ζημιογόνοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το είχε πει και ο Πιτίνο. Το είχε πει και ο Πιτίνο. Με κάτω οι ομάδες, με τον κύριο Αγγελόπουλο, με τον κύριο Μιζράχη, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε πώς μπορούμε αυτό το προϊόν να το κάνουμε κερδοφόρο. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν έχουμε αυτό τον γκάγκστερ απέναντί μας, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η θέση του. Έχουμε ανθρώπους και ομάδες πλέον που έχουν ανοίξει τα μάτια τους και έχουν καταλάβει. Και πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει. Αυτός ήταν για μένα ο λόγος ο οποίος η Ευρωλίγκα ήταν πάντα απέναντί μας. Γιατί ποτέ δεν σκύψαμε το κεφάλι. Γιατί ποτέ δεν υποταχθήκαμε. Και είπαμε ότι τον Μπερτομέο θα τον πάμε μέχρι τέλους. Και τον πήγαμε. Το μέχρι τέλους. Πιάνομαι από αυτή τη φράση. Ήταν και κάτι άλλο μέχρι τέλους που σας ενόχλησε. Ήτανε και τα όσα ακούγατε κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν ήταν και μόνο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού που λίγο σας τσίγκλησαν παραπάνω. Θα σας πω, το μέχρι τέλους είναι καζούρα, είναι πλάκα. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι έτοιμο το φίλαθλο κοινό, και αυτό το κατάλαβα έχοντας κάνει και ο ίδιος πάρα πολλά λάθη σε αυτό το κομμάτι πάνω. Δεν είναι έτοιμη για την καζούρα, γιατί ο κόσμος την καζούρα την παίρνει και την κάνει βία. Την κάνει επεισόδια, την κάνει όχι ωραία πράγματα. Ωραία θα ήταν να μπορούμε να κρατάμε την αντιπαλότητα στα πλαίσια της καζούρας, όπως γινόταν κάποτε, να πηγαίνουμε, να έχουν και οι δύο ομάδες στον κόσμο τους στο γήπεδο, να χαιρόμαστε αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα, να κερδίζει ο καλύτερος. Και στο τέλος της ημέρας να κάνουμε την πλάκα μας, να πηγαίνουμε για παϊδάκια μετά τον αγώνα και να πληρώνει ο χαμένος. Αλλά μέχρι εκεί. Την απάντηση δεν την πήρα. Το σύνθημα σας τσίγλισε. Κανενός δεν του αρέσει να ακούγεται να του βρίζουμε την υπόλοιψή του και την οικογένειά του στο γήπεδο. Ψέματα δεν θα πω. Μικρότερος έχω βρίσει και εγώ πάρα πολύ στο γήπεδο και το έχω μετανιώσει. Δυστυχώς ήταν από τις φορές που έπρεπε να το ζήσω από την ανάποδη για να καταλάβω το λάθος μου και δεν ήταν κάτι που είχα καταλάβει στην πορεία. Ζώντας το από την ανάποδη, κατάλαβα το λάθος. Ναι, είναι κάτι που με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και έτσι κατάλαβα ότι δεν πρέπει και εγώ τουλάχιστον να μην το ξανακάνω ποτέ μου και να προσπαθώ όσο περνάει από το χέρι μου να λέω στον κόσμο που είναι γύρω μου, στον κόσμο στον οποίο έχω μία επιρροή επάνω, να προσπαθεί και εκείνος να αποφεύγει τέτοιες καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός άλλωστε έχει δείξει ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Εγώ εξ ορισμού σαν άνθρωπος είμαι απέναντι στην φιλοσοφία και στη λογική του οργανωμένου οπαδού. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνω ότι οι οργανωμένοι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τις ομάδες. Ειδικότερα η θύρα 13 στο ΟΑΚΑ και όλοι οι οργανωμένοι είναι ένα κεφάλαιο, είναι κάτι στο οποίο βοηθάει τον Παναθηναϊκό, βοηθάει την ομάδα να μπορέσει να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της, βοηθάει στο να υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, αλλά και εκεί όμως πρέπει να υπάρχουν όρια. Θα σας πω κάτι. Πριν από κάνα 20 ημέρο, ζήτησα μόνος μου να καθίσω με τη θύρα 13 σε ένα τραπέζι. Ζήτησα και τους 33, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, συνδέσμους να συνδεθούν. Ήταν οι τρεις έτσι κεντρικοί, οι αρχηγοί παρόντες, οι υπόλοιποι είχαν συνδεθεί μέσα από Zoom. Καθίσαμε, κάναμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Έχουμε σκοπό σαν Παναθηναϊκός να τους φτιάξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο στο γήπεδο. Περιφραγμένο, σωστά. Όπου να μπορούν να πηγαίνουν να παρακολουθούν τους αγώνες τους. Και να τους τον παραχωρήσουμε κιόλας. Να είναι το σπίτι της 13 εντός του σπιτιού του Παναθηναϊκού. Εντός του Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχω σκοπό να τους φτιάξω μουσείο. Να βάλουν αν θέλουν φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν φύγει, μέλη της θύρας 13, τάμπλετ και οθόνες για να μπορούν να έχουν τα συνθήματά τους, τα κορεό τους, να τους παραχωρήσουμε χώρο στο ΆΚΑ για να μπορούν να αποθηκεύουν τα πανό τους το ένα τ' άλλο. Τους θέλουμε στο γήπεδο και τους θέλουμε με την πιο δυνατή φωνή, τους θέλουμε εκεί συνέχεια, σε κάθε αγώνα τους θέλουμε. Αλλά τους θέλουμε σε επιτρεπτά όρια. Και ευτυχώς καταλάβανε και αυτοί ότι σε αυτή τη νέα μέρα που έρχεται στον Παναθηναϊκό και με το νέο γήπεδο, δεν μπορούμε να ζούμε στιγμές του παρελθόντος, όπου να μην μπορείς να αναπνεύσεις από τον καπνό, που να μην μπορείς να πάρεις το παιδάκι σου και να πας στο γήπεδο, γιατί ενδεχομένως κάποιος στο δρόμο
πηγαίνοντας προς το γήπεδο να σου πάρει το εισιτήριο. Βρήκαμε τρόπους που δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά βρήκαμε τρόπους με τη θύρα 13 όλα αυτά να αποφευχθούν και να μην ξαναγίνουν. Υπήρξε η δέσμευση από πλευράς τους. Εγώ έκανα ό,τι χρειαζόταν. Εγώ, σαν διοίκηση, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να επενδύω και να κρατάω τον Παναθηναϊκό όσο πιο ψηλά μπορώ. Πρέπει να προστατεύω την ομάδα. Πρέπει να παρέχω ένα ωραίο περιβάλλον, ένα ωραίο οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να συνεχίσουν να μεγαλώνουν Παναθηναϊκοί και να έρχονται οι οικογένειές τους στο γήπεδο και να χαίρονται αυτά τα οποία βλέπουν εντός παρκέ. Αλλά έχουν και εκείνοι υποχρεώσεις και ευτυχώς το καταλάβανε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία ότι δεν θα ξανανάψει ούτε ένα καπνογόνο στο ΆΚΑ. Ότι δεν θα ξανασημαδέψει λέιζερ αθλητή, κανένα λέιζερ. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα ξαναυπάρξει πρόστιμο στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί εγώ από την πλευρά μου να είμαι έτοιμος να βάλω 20 εκατομμύρια από την τσέπη μου και να έχω ένα budget 35 εκατομμυρίων του χρόνου μαζί με τα λειτουργικά και την αναβάθμιση του ΆΚΑ. Και να έρχεται κάποιος ελαφρά την καρδία να ανάβει ένα καπνογόνο και να μου κλείνει το γήπεδο. Έτσι λοιπόν, όπως θέλουν εκείνοι να τους σέβομαι, και απέδειξα, νομίζω, αυτό βγήκε και από τη συνάντηση, ότι τους σέβομαι απόλυτα, τους εκτιμώ, τους θέλω στο γήπεδο. Έτσι όμως θα πρέπει και αυτοί να σεβαστούν και την επένδυση η οποία γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα 20.000 κόσμο ο οποίος θέλει να έρθει να παρακολουθεί τον αγώνα. Και φέτος δεν πάμε να κάνουμε απλά έναν αγώνα. Πάμε να κάνουμε μια γιορτή. Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα με ρωτήσετε και για το ΟΑΚΑ. Ναι, σίγουρα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για το ΟΑΚΑ. Εγώ θέλω να φτιάξω μια γιορτή. Θέλω να φτιάξω και αυτό το οποίο όταν μάζεψα όλους τους ανθρώπους, παλιούς και νέους του Παναθηναϊκού, παλιούς και νέους στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του ΟΑΚΑ, τους είπα θέλω το καλύτερο experience παγκοσμίως. Ούτε στο Las Vegas δεν θέλω να τα βλέπουν να υπάρχει καλύτερο experience. Ούτε στο NBA. Ποιο NBA? Εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει NBA μπροστά μας. Θα θυμίσω ότι το 2007 είμαστε η ομάδα η οποία είχε βάλει πρώτη τα Lazy Boys στις καρέκλες στο NBA. Θυμάμαι τότε ο φίλος και συνεργάτης, ο Άγγελος ο Κοταρίδης, είχε φέρει τον κύριο Μάρσαλ από τους Boston στο ΆΚΑ. Είχε πάθει πλάκα. Του χρόνου, την επόμενη χρονιά τα είχαν και οι Celtics. Τις γνώσεις τις έχουμε, ξέρουμε πώς να το πετύχουμε. Τις συνθήκες χρειαζόμαστε. Τότε σε κάθε marketing μάζοξη στην Ευρωλίγκα, από το δύο ώρο βίντεο, η μία μισή ώρα ήταν του Παναθηναϊκού. Βέβαια, βραβείο δεν πήραμε ποτέ ως το καλύτερο marketing τμήμα. Το έπαιρνε η Άλμπα, η Μπασκόνια, δεν ξέρω εγώ ποιος. Γιατί ούτε αυτό δεν μπορούσε να μας δώσει ο Μπερτομέου. Αλλά πιστέψτε με, αυτά που θα δούμε στο ΆΚΑ, θέλω να πιστεύω τα περισσότερα μέσα στη χρονιά που έρχεται, αλλά σε βάθος τριετίας, εγώ θέλω να είναι μια Παναθηναϊκή παραμυθούπολη. Αυτό έχω οραματιστεί. Που τα πάντα θα λειτουργούν ηλεκτρονικά, που κάθε διάδρομος θα είναι βαμμένος πράσινος, που παντού θα μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες με κέρινα ομοιώματα, που πριν και μετά τον αγώνα θα υπάρχουν θεματικά Λούνα Πάρκ μέσα και έξω από το γήπεδο για να μπορούν τα παιδάκια να παίζουν. Θα μπορούν να υπάρχουν αίθουσες μέσα να πηγαίνουν να επιμορφώνονται πάνω στην Παναθηναϊκή ιστορία τα παιδάκια, να καταλαβαίνουν τι εστί Παναθηναϊκός, να μπορούν να υπάρχουν εστιατόρια, να μπορούν να υπάρχουν σινεμά, να μπορούν να υπάρχουν τα πάντα, που όμως να είναι όλα με θεματολογία τον Παναθηναϊκό. Να πηγαίνεις να βρίσκεις τη θέση σου, να μπορείς να έχεις παραγγείλει το φαγητό σου πριν, να έχουμε το ωραιότερο οπτικοακουστικό show pre-game και after game, και δεν μιλάω ούτε για laser ούτε για τίποτα. Μιλάω για ολογράμματα. Στο budget το φετινό του Παναθηναϊκού υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόνο για το experience στο γήπεδο. Και το συνολικό κόστος... Σε ανθρώπους. Σε. Το συνολικό κόστος πού μπορεί να φτάσει σε βάθος τριετίας σε ό,τι αφορά την επένδυση για το ΆΚΑ? Την επένδυση για το ΆΚΑ. Η επένδυση για το ΆΚΑ, είμαστε σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή, επειδή πραγματικά παραλάβαμε κάτι, ένα ερείπιο παραλάβαμε. Δυστυχώς η πολιτεία, και όταν λέω η πολιτεία εννοώ διαχρονικά, δεν είχε δώσει ποτέ σημασία στο να διατηρήσει το ΆΚΑ σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Σωλήνες χαλασμένοι, τουαλέτες σπασμένες, κυκλειδώματα τρύπια, θέρμανση για να ανάψεις πρέπει να ζεστάνει το κολυμβητήριο για να ζεστάνουν το μπάνιο των... Δηλαδή ατελείωτα θέματα. Εκεί θα γίνουν οι μεγάλες παρεμβάσεις φέτος. Στο αισθητικό κομμάτι θα γίνουν ελάχιστα πράγματα.
γιατί χρειάζονται τεράστιες αλλαγές σε επίπεδο υποδομής. Αλλά σκοπός είναι να επενδυθούν σε αυτό που λέγεται ΚΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με το ΟΑΚΑ γύρω στα 100 εκατομμύρια την επόμενη τριετία. Το budget το φετινό είναι 35 εκατομμύρια. Αγωνιστικό, λειτουργικό και αναβάθμιση ΟΑΚΑ. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από όλο τον κόσμο, οργανωμένους και μη, να σεβαστούν και την επένδυση αλλά και αυτό το οποίο θα βρούμε μπροστά μας. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρόεδρε, δεν μπορεί ο σεβασμός να έχει μόνο, να είναι μονοπλευρός, πρέπει να είναι αμφίπλευρος. Μιας που έπιασε το θέμα του ΟΑΚΑ, καταρχάς έχουμε πάει πολλές φορές στην Αμερική και αυτά που μας λες είναι εντυπωσιακά, γιατί στην Αμερική τα πράγματα που βλέπουμε κάθε χρόνο που πάμε είναι σούπερ εντυπωσιακά και λες ότι του Παναθηναϊκού η ιστορία θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Θέλω να ρωτήσω εμείς που δεν ξέρουμε αν το ΟΑΚΑ επιδέχεται τέτοιων διορθώσεων, είπες τα προβλήματα που υπάρχουν, αν μπορεί να γίνει στυλ NBA το ένα και χρονικά τι εργασίες μπορούν να γίνουν από στιγμή που υπάρχουν υποχρεώσεις. Δηλαδή, πώς είναι το πλάνο πάνω κάτω, δεν θέλουμε να μας πεις το ακριβές, αλλά πώς είναι το πλάνο πάνω κάτω των εργασιών. Γιατί υπάρχει εθνική που παίζει, υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είναι πολύ ο χρόνος, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα κενό 3 μηνών που θα μπουν όλα τα συνεργεία να δουλέψουν. Μα και σε 3 μήνες όλοι ξέρουμε ότι άντε να φτιάξει μια κουζίνα, το να φτιάξει ένα ολόκληρο. Αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Ναι, φέτος υπάρχει και το Ακρόπολης. Είπατε εθνική ομάδα. Μας ρωτήσανε, μπορούμε να έχουμε το γήπεδο, εξυπακούεται, λέω. Είναι ίσως και ένας από τους λόγους στον οποίο δεν θα μπορέσουν να αλλάχτούν και όλα τα καθίσματα φέτος. Και θα αλλάχτούν μόνο κάποια. Είμαστε σε μια διαδικασία, το ανέφερα και νωρίτερα, με τις μεγαλύτερες εταιρείες του εξωτερικού. Καθόμαστε και φτιάχνουμε ένα feasibility study και ένα master plan για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι καλύτερο και τι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να φέρει τα μεγαλύτερα έσοδα για το σύλλογο. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορέσουμε μετά να καθίσουμε να το αξιολογήσουμε και να αρχίσουμε να κουμπώνουμε ενέργειες με χρόνο και να δούμε τι μπορεί να γίνει και πότε. Όντως η αλήθεια είναι ότι έχοντας το πρωτάθλημα να τελειώνει συνήθως μέσα Ιουνίου και μέσα Σεπτεμβρίου να πρέπει να ξαναείναι έτοιμο για τις πρώτες υποχρεώσεις της ομάδος, μένει ένα τρίμηνο. Θα δούμε. Υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες δουλεύουν νυχθημερών. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτές ανάλογα με το τι θα βγει από το master plan και θα το φτιάξουμε. Κύριε Γιαννακόπουλε, ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Ναι, συγγνώμη. Να μπορέσει οι σουίτες να έχει όλα αυτά τα οποία έχει το NBA, αυτά όλα θα τα δούμε στην πράξη. Ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι από το μυαλό μου και ψέματα. Θεωρείτε ότι αυτή η παρακαταθήκη που αφήνεται στον Παναθηναϊκό με την απόκτηση του ΟΑΚΑ είναι η μεγαλύτερη προσφορά σε αυτά τα 12 χρόνια σχεδόν που συμπληρώνεται στην ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός? Γιατί είναι κάτι το οποίο ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος δημιούργησαν το μύθο του Παναθηναϊκού. Έφεραν 6 ευρωπαϊκά στο Παναθηναϊκό και αμέτρητα πρωταθλήματα. Δημιούργησαν μια δυναστεία που όμοιά της δεν υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό. Είχε μείνει όμως ένας αστερίσκος. Και αυτό ήταν ένα γήπεδο που θα ανήκει στο Παναθηναϊκό ή θα περάσει τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο στην ιδιοκτησία του από τη στιγμή που θα το εκμεταλλεύεται στο 100% πλέον ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι για να κρίνω τον εαυτό μου. Δεν θα μπορούσα να πω τίποτα. Αυτό ο κόσμος το κρίνει. Από εκεί και πέρα είναι μια αδικία αυτή η οποία διορθώνεται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πήρε την απόφαση να δώσει και στον Παναθηναϊκό το ΟΑΚΑ και στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτές οι δύο αυτές ενέργειες. Είμαι βέβαιος ότι και εμείς ως Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το να έχουμε το δικό μας γήπεδο και μακάρι και στον Ολυμπιακό να έχουν τις ίδιες απόψεις με εμάς, να θέλουν και εκείνοι να υπάρχει ένα σεφ στο οποίο θα γίνονται ωραίοι αγώνες, στο οποίο θα μπορεί να πάει ένας φίλαθλος να διασκεδάσει και εκεί με την οικογένειά του και να μην είναι όλο αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, όπου πας στο σεφ και δεν ξέρεις αν θα φύγει ζωντανός, πας και δεν ξέρεις αν θα τελειώσει ένας αγώνας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πλέον μετά από αυτά που γίνανε στο τέταρτο τελικό πέρυσι, δεύτερο, πότε ήταν που γίνανε όλα αυτά τα επεισόδια και διακόπηκε ο αγώνας στο ΟΑΚΑ, πλέον θα έχουν να το λένε και αυτοί. Αλλά εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, έχουμε καθίσει με τους οργανωμένους τους δικούς μας, έχουμε μιλήσει και το γήπεδο θα το φτιάξουμε όπως πρέπει. Ελπίζω και ο Ολυμπιακός να αλλάξει ρότα, να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και αυτός
Εγώ ανέφερα ποιες είναι οι δικές μου οι σκέψεις για το κομμάτι των οργανωμένων. Εκείνοι διαχρονικά έχουν επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Όλοι θυμόμαστε τους εναγκαλιασμούς στις κερκίδες με τη θύρα 7, όταν είχαν πάρει την απόφαση να αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα. Μια απόφαση που ποτέ κανένας δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έγινε. Ενδεχομένως ίσως να ξέρει ο Πρίντεζης και κάποιοι άλλοι καλύτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στο παρελθόν. Αυτά είναι στο παρελθόν. Παρελθοντολογία. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να συνεχιστούν ούτε οι αντιπαλότες ούτε τίποτα. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα βγει με την μπλούζα του Λούκα σήμερα. Θα μπορούσα κάλλιστα να έχω εδώ πέρα τυπωμένα πράγματα και να σας δείχνω τον Χουάντσο με τα κόκκινα, τον Γκραντ με τα κόκκινα, τους πάντες με τα κόκκινα. Όλοι έχουμε επαφή με τα social media. Θα μπορούσα κι εγώ να κάθομαι να λέω να οι καινούριες μου μεταγραφές. Τα έχουμε δει όλοι. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει καζούρα. Εγώ θέλω χαμηλούς τόνους. Εμένα ο σκοπός μου είναι ο Παναθηναϊκός, αυτή η βαθιά, ο βαθιά ζημιογόνος οργανισμός να μπορέσει να γίνει κερδοφόρος. Πλέον υπάρχει ο χρόνος, η διάθεση, το καθαρό μυαλό και όλα, έχοντας βάλει όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες και δραστηριότητες, αλλά και προσωπικές ανάγκες σε πορεία πρωταθλητισμού. Πλέον υπάρχει ο χρόνος, η όρεξη, η διάθεση. Είμαι σίγουρος και η γνώση, ώστε εγώ τον Παναθηναϊκό να τον κάνω κερδοφόρο μία μέρα. Όπως πριν από κάποια χρόνια έβαλα ένα στίχημα με τον εαυτό μου και είπα τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό θα τον κάνω αυτόφωτο, αυτοχρωματοδοτούμενο, αυτάρκη και αυτοδύναμο, έτσι θα κάνω και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά σε αυτό χρειάζομαι και συμμάχους. Χρειάζομαι τον κόσμο να σέβεται και θα ήταν ευχής έργο, όχι ότι το χρειάζομαι, να είχαν και οι κύριοι Αγγελόπουλοι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού την ίδια διάθεση. Γιατί μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε και εμείς και το μπάσκετ. Έχω μια ερώτηση που έχω σημειώσει. Κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό μου έχει απαντηθεί, αλλά έχει απαντηθεί από αυτά που είπατε πριν σε σχέση με την επένδυση και το γήπεδο. Η ερώτηση θα σας την κάνω όμως, γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρες και οι απαντήσεις σας. Γιατί στον κόσμο απευθυνόμαστε. Δεν θέλω να την πάρω εγώ την απάντηση. Η ερώτηση είναι ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός αποτύχει φέτος, αγωνιστικά αποτύχει, όχι οπουδήποτε αλλού, δεν πάρει το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, γιατί έκανε μια διακοπή. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Κατά κάποιο τρόπο εγώ τις έχω πάρει τις απαντήσεις μου, μετά από αυτά τα οποία διατυπώσατε πριν, σε σχέση με τις επενδύσεις της επόμενης τριετίας. Όμως, θέλω να τη διατυπώσω την ερώτηση. Γιατί, επειδή και εσείς είστε παρανομητικός, η ερώτηση έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Εάν, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός αποτύχει φέτος αγωνιστικά, για τον ΑΒ λόγο, δεν έχει σημασία, μπορεί να έχει πάρει πολύ μεγάλους παίκτες, αλλά να μην κολλήσει η χημεία, να μην υπάρχει συνοχή, να μην υπάρχει ομοιογένεια. Και ο Παναθηναϊκός αποτύχει, δεν πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι όσο καλός περιμένει ο κόσμος του. Υπάρχει περίπτωση αυτό να διαφοροποιήσει το δικό σας πλάνο το επόμενο καλοκαίρι? Εμένα το πλάνο μου και η στόχη μου δεν είναι αγωνιστική. Εμένα το πλάνο μου και η στόχη μου είναι οικονομική. Εμένα στόχος μου είναι να μπορέσουμε σαν σύλλογος να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό θέαμα εντός και εκτός παρκέ. Και μέρες αγώνων και όχι αγώνων, σίγουρα το αγωνιστικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα έχοντας κάνει τόσο μεγάλη επένδυση, έχουμε και κάποιες προσδοκίες. Όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χημεία, έχει καταφέρει να έχει τις επιτυχίες τις οποίες είχε τα τελευταία χρόνια παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ με πάρα πολύ χαμηλό μπάτζετ. Ένα μοντέλο πραγματικά αξιοζήλευτο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Όσοι νομίζουν ότι επειδή, όσο και να μην τον θέλανε τον Σλούκα και τον αφήσαν, όσο και να έφυγε ο Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι όλοι είναι ουδήσαρα αντικατάστατος. Έχουν ένα μοντέλο, έχουν μια προπονητάρα σε επίπεδο επαγγελματικό. Ακολουθούν ένα φανταστικό μοντέλο και είναι για μένα το φαβορί και του χρόνου. Στην Ευρώπη, πολλές ομάδες έχουν κάνει τις επενδύσεις τους, άλλες έχουν χημεία ετών. Άλλες χτίζουν και αυτές καινούριες ομάδες. Μακάρι να παίξουμε όμορφο μπάσκετ,
αυτό που είχαμε καθίσει και είχαμε συζητήσει με τον κύριο Αταμάν είναι ότι εμείς θέλουμε ο κόσμος να φεύγει έχοντας βιώσει όσα περισσότερα συναισθήματα γίνεται σε έναν αγώνα. Αυτό δεν γίνεται βλέποντας αγώνες 63-62, γίνεται βλέποντας αγώνες 120-119. Άρα εμάς ο στόχος μας είναι να παρέχουμε και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό θέαμα και μακάρι στο τέλος να έρθουν και οι επιτυχίες. Είναι δεδομένο, έχει αποδειχθεί νομίζω σε όλους τους τομείς της ζωής, ότι όταν προσπαθείς, όταν έχεις επιμονή και υπομονή, κάποια στιγμή θα χαρείς και τους κόπους σου. Να θυμίσω έτσι, μιας και κάνουμε συζήτηση μπασκετική, Τόλη, και εσύ είσαι παλιός, ότι και ο Παύλος Γιαννακόπουλος κάποτε έφερε στον Παναθηναϊκό τον Γκάλι, τον Γκόμαζετς, τον Βράνκοβιτς και πρωτάθλημα δεν έπαιρνε τα πρώτα χρόνια. Έτσι. Και πώς ερχόντουσαν οι παίκτες. Είχαμε ένα τηλέφωνο είτε στην αθλητική ηχό είτε στην Όρια Σπορ και μας έπαιρνε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και μπορεί να ανακοίνωνε τον Ντομινίκ ή τον Γκάλι. Δηλαδή μιλάμε για μύθους. Στο σταθερό τηλέφωνο. Στο σταθερό τηλέφωνο, ένα σταθερό τηλέφωνο που είχαμε και μας το έλεγε λες και ανακοίνωνε ένα παίκτη. Εντάξει, όλοι οι παίκτες σεβαστοί είναι, αλλά παίκτη σειράς που λέμε. Ναι, ναι. Αλλά ερχόταν ο Γκάλι, ο Ντομινίκ. Έχει σημασία η επιμονή και η υπομονή. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές είναι δύσκολες λέξεις για τον ελληνικό αθλητισμό. Τι να κάνουμε, η Ελλάδα γενικότερα περνάει δύσκολα τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει δείξει ότι αντέχει σε όλα. Να ξεκινήσουμε από τη φετινή προσπάθεια. Ναι, βέβαια. Να ξεκινήσουμε την ιστορία πρώτα από τον προπονητή. Ναι, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού ήταν ο Λάσο. Το τι μπορεί να πιστεύει ο κόσμος. Εγώ διαχρονικά είχα τεράστια εκτίμηση στον κύριο Αταμάν και στην προπονητική του και στις προπονητικές του δυνατότητες, αλλά και ως φυσικό πρόσωπο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με κερδίζει. Νομίζω ήταν και ξεκάθαρο έτσι από όλες τις φορές που ερχόταν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι εντάξει είναι league of his own που λένε, είναι για μένα ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και σίγουρα ο πιο πετυχημένος βάσει αποτελεσμάτων την τελευταία πενταετία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία και ζωής αλλά και στον αθλητισμό σε πάρα πολλά πράγματα μαζί μου και νομίζω ότι μαζί θα μπορέσουμε να φτιάξουμε έτσι έναν ωραίο συνδυασμό. Εγώ θα επιμείνω, ο Λάσος σας απέριψε. Με τον κύριο Λάσο υπήρξε κάποια επικοινωνία. Τώρα χρονικά δεν θυμάμαι να σας πω πότε. Όχι, δεν μας απέριψε ο κύριος Λάσο. Η επιλογή μας ήταν όμως ο κύριος Αταμάν. Πολύ ωραία. Και μας και θέσατε το όνομα Ομπράντοβιτς. Τώρα λίγο πηγαίνω σε άλλο topic, αλλά επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο πρόσωπο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, κάποια στιγμή, προφανώς δεν μιλάω για την επόμενη χρόνο, ούτε την επόμενη διετία, τριετία, θα τον βλέπατε ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα τον θέλατε να κλείσει ας πούμε την προπονητική του καριέρα στον Παναθηναϊκό. Έστω και σε 6, 7, 8, 10 χρόνια, δεν ξέρω πότε. Ο Ζέλικο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε ζήσει αμέτρητες στιγμές χαράς, στεναχώριας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Το 2012 πήρε μια επαγγελματική απόφαση, η οποία η αλήθεια είναι ότι όντως με στεναχώρησε πάρα πολύ, δεν την περίμενα τότε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει σεβασμός και αν δεν υπήρχαν άνθρωποι κακόβουλοι να προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία με ψέματα, με λάσπη, με οτιδήποτε να προσπαθήσουν να διαταράξουν αυτή τη σχέση, ενδεχομένως να μην είχε περάσει και ποτέ κανένας καμπανέβασμα. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος η πρώτη ομάδα που θέλω πάντα να προσκαλώ είναι η ομάδα στην οποία προπονεί ο κύριος Ομπράντοβιτς. Ξέρω από μέσα ότι ό,τι πρόγραμμα και να έχει η ομάδα του, όπου και να είναι, η απάντηση είναι πάντα Δημήτρη, θα είμαι εκεί. Υπάρχει ένας τεράστιος αλληλοσεβασμός. Τώρα για το αν θα μπορούσε μια μέρα να ξαναείνε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός, θα τολμήσω να το πω αυτό ακόμα και για τον ίδιο τον Ζέλικο, είναι πάνω από πρόσωπα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πάντα το καλύτερο. Νομίζω αυτό σας το απαντάει. Μάλιστα. Και πάντα το καλύτερο, πρόεδρε. Ένας παίχτης που είναι στην κορυφή
της Ευρώπης, στην κορυφή των παιχτών της Ευρώπης, είναι ο Κώστας Σλούκας. Δευτέρα έφυγε από τον Ολυμπιακό, Πέμπτη ή κάπου εκεί τον είχαμε εμείς, τουλάχιστον εμείς που καλύπταμε το ρεπορτάζ, κοντά ή πολύ κοντά στη Φενέρ. Την Παρασκευή ήταν μια μέρα που δεν μάθαμε σχεδόν τίποτα ή που δεν βγήκε σχεδόν ναι. τίποτα. Ναι, ναι. Και το Σάββατο υπήρχε ένα μικρό σύριαλ μέχρι να έρθει στη Βιανέξ και να πάει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, η εικόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Σλούκα, η φωτογραφία, η υπογραφή, η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον εγώ που είμαι 33 χρόνια στην δουλειά, δεν την περίμενα και έτσι όπως κυλούσε το ρεπορτάζ. Και πολλοί κόσμος δεν το περίμενε. Οι συμπαίκτες στον Ολυμπιακό δήλωναν σοκαρισμένοι από την εξέλιξη, γιατί δεν είχε ακουστεί τίποτα, δεν είχε γραφτεί τίποτα και ξαφνικά τον είδαμε και να υπογράφει ένα συμβόλαιο. Και πήγαινε και προς τη Φενέρ. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω ο πρόεδρος τι ενημέρωση είχε τότε, αλλά εμείς ξέραμε ότι ήταν πολύ κοντά στη Φενέρ. Εντάξει, αυτό το καλοκαίρι γίνανε πολλές προσπάθειες. Και τον Καμπάτσο προσπαθήσαμε να φέρουμε, και τον Ταβάρες προσπαθήσαμε να φέρουμε, και τον Σλούκα προσπαθήσαμε να φέρουμε, και τον Βιλντόζα. Άλλους καταφέραμε να τους φέρουμε, άλλους δεν καταφέραμε να τους φέρουμε. Ήταν όντως μια δύσκολη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πολύ άσχημα στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου, με την αντιμετώπιση και των αθλητών, αλλά και πολλών από τους ατζέντιδες, που δεν κακολογώ σε καμία περίπτωση αν χρησιμοποίησαν τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο για τους πελάτες τους πρέπει να κάνουν. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν είχε την καλύτερη εικόνα σε κανένα επίπεδο. Υπήρχε μια δυσπιστία. Ή μια όχι δυσπιστία, ένας σκεπτικισμός, να το πω έτσι, για το αν πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει πλάνο να ξαναεπανέλθει στην κορυφή της Ευρώπης. Άλλοι είπανε το ναι, άλλοι είπανε το όχι. Δύσκολη περίοδος. Ξέρετε πώς ένιωσα. Ένιωσα σαν να πηγαίνω, ας πούμε, σε ένα νησί που μπορεί να πηγαίνω συχνά, που δεν χρειαζόταν ποτέ να κλείσω ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έμπαινα και όπου ήθελα καθόμουν. Και ξαφνικά ένιωσα φέτος να μπαίνω μέσα στα μαγαζιά και να μου λένε ο κύριος, παρακαλώ. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Ήταν πολύ δύσκολη η αρχή της φετινής μεταγραφικής περίοδου. Φάγαμε και πάρα πολλά χ, αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Συνεχίσαμε. Και νομίζω πως η μπασκετική εξυπνάδα, ο τρόπος που στείνονται, που ξέρει να στείνει τις ομάδες του κυρίου Αταμάν, κατάφερε ένα πλάν A που είχαμε, να μπορέσουμε το πλάν Z, δεν ξέρω εγώ όποιο γράμμα θέλετε βάλτε, αυτή τη στιγμή να δείχνει ότι κουμπώνει, ότι φτιάχνεται μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστήσει, μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα κάνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού ευτυχισμένο. Ο Σλούκας είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό. Αυτά τα ξέρει ο προπονητής. Εγώ διαχρονικά πάντα ακούω τον προπονητή. Φέτος πήραμε μία απόφαση και είπαμε δεν υπάρχει budget. Για να μπορέσεις να πας στην κορυφή, εδώ που είμαστε στο μείον 8ο υπόγειο, δεν μπορεί να υπάρχει budget. Ό,τι θέλεις πάρε. Και αυτό μπόρεσε να βοηθήσει στο να μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή την ομάδα που έχουμε. Ενδεχομένως να είναι. Να την έχουμε πληρώσει λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και οι στιγμές που πλέον, όπως κάποτε, οι παίχτες θα έχουν σαν πρώτη επιλογή τον Παναθηναϊκό, μη κοιτώντας τα οικονομικά. Και η αλήθεια είναι, για να πω και τώρα έτσι, τα τελευταία που συζητάμε, βλέπω παίχτες οι οποίοι έχουν αρχίσει και αρνούνται προτάσεις μεγαλύτερες από άλλες ομάδες και προτιμάνε τον Παναθηναϊκό. Μήπως σε αυτό έπαιξε ρόλο και η μεταγραφή, δεν θα πω η μεταγραφή, και η μεταγραφή του Σλούκα. Δηλαδή ότι είναι και ένας παίκτης μαγνήτης. Για πολλούς άλλους Ευρωπαίους παίκτες. Μα σίγουρα. Ο Αταμάν έφερε τον Βιλντόζα. Ο Βιλντόζα έφερε τον Ρεσόρ. Ο Ρεσόρ έφερε τον Σλούκα. Ο Σλούκα έφερε. Και αυτό είναι ένα ντόμινο εφέκτη. Είναι λογικό. Είναι. Και εξυπακούεται ότι το όνομα Σλούκα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει σε 10 Final Four, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το ήθος σαν χαρακτήρας και σαν αθλητής, σίγουρα βοηθάει στο να προσελκύσει κι άλλους. Παλιότερα ήταν ο Ζέλικο. Τώρα είναι κάποιοι παίκτες, είναι ο Αταμάν. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που πρέπει. Να είναι η πρώτη επιλογή. Πώς ήταν κάποια στιγμή πριν από 2-3 χρόνια για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, πού ήθελες να πας, ήθελες να πας στη Ρεάλ, ήθελες να πας στον Ολυμπιακό. Τώρα σκοπός είναι να θέλουμε να κάνουμε τους παίκτες να θέλουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Πρόεδρε, μετά τον Σλούκα, άλλη βόμβα. Άλλη βόμβα η οποία ξεκίνησε ή περίπου ξεκίνησε με Μίροντιτς, συνεχίστηκε ή περίπου συνεχίστηκε με Σεγγέλια. Και εν τέλει είχαμε ένα ακόμη πολύ μεγάλο όνομα, ένα σπουδαίο παίχτη, το Χουάντσο
Χέρναν Γκόμεθ. Ένα παίχτη που το συζητάγαμε με τον Βασίλη και απορρίσαμε πώς έπεισες Ισπανό παίχτη να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ισπανοί παίχτες υψηλού επίπεδου είναι δύσκολο να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν την προτιμούν την Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ισπανός είναι ή Ισπανία ή NBA, είναι το σύνηθες δρομολόγιο. Είχες πάει να φέρεις και τον Κλαβέρ πριν από κάποια χρόνια και δεν είχε έρθει τελευταία φορά, αν θυμάσαι. Εγώ νομίζω πως έχει να κάνει με το project και με τους στόχους μας. Όταν εξηγείς και λες ότι εγώ θέλω να πάω στην κορυφή της Ευρώπης, θέλω να σηκώσω το 7ο, το 8ο, το 9ο, το 15ο. Όταν λες ότι θέλω να έχω την πιο ωραία ατμόσφαιρα σε όλη την Ευρώπη. Όταν εξηγείς και λες ότι εμένα, εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πατάξω τη βία, να μπορέσω να έχω ένα γήπεδο το οποίο να είναι sold out. Όταν γυρίζεις και τους λες ότι στόχος μου είναι μια μέρα ένα εισιτήριο του Παναθηναϊκού να πουληθεί στο Via Gogo, στα after sales. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια οράματα, νομίζω πως κάθε παίχτης τα βάζει κάτω, τα ζυγίζει και είναι άλλοι οι οποίοι θα βάλουν πιο πάνω το που θα ζήσουν, βλέπε Καμπάτσο, ο οποίος αρνήθηκε υπερδιπλάσια πρόταση δική μας από τη Real, και υπάρχουν άλλοι αθλητές οι οποίοι θα πιστέψουν στο όνειρο, θα πιστέψουν στο σχέδιο, θα πιστέψουν στο project και θα πούνε το ναι, όπως ο Χουάντσο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η αρχή αρκετών Ισπανών παιχτών, γιατί η Ισπανία, όλοι μας το ξέρουμε, είναι μια χώρα η οποία βγάζει τεράστιους παίχτες. Ναι. Ήτανε στο πλάνο σας το πακέτο Έρναν Γκόμεθ μαζί? Από όλα τα χι που φάγαμε φέτος, είναι αυτό που με πόνεσε περισσότερο. Αγωνιστικά. Γιατί προσωπικά, αυτό που έγινε με τον Γιώργο τον Παπαγιάννη, πραγματικά είμαι... Δηλαδή, όσα χρόνια ζω, τέτοια προδοσία δεν έχω ξαναβιώσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ, 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 ποτέ. Σκληρή λέξη η προδοσία. Μόνο προδοσία. Αυτή εδώ μόνο προδοσία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Και με ένα παιδί που αγαπάς πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και συνεχίζω να το αγαπάω και θα το αγαπάω για πάντα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος, επειδή κάποιος πήρε μια διαφορετική απόφαση ή επειδή δεν έχει το σθένος να υποστηρίξει μια προσωπική του απόφαση και ακούει το περιβάλλον του, θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Τον Γιώργο τον έχω γνωρίσει από μικρό παιδάκι. Μου τον έφεραν οι γονείς του μαζί με το μικρό του αδελφάκι. Πρέπει να ήταν 15 χρονών στο σπίτι μου. Και όταν εγώ υπόσχομαι σε έναν πατέρα, γιατί πατέρας είμαι και εγώ, ότι ξέρεις, ναι, θα το προσέξω το παιδί σου όσο δεν πάει, εγώ αυτό θα με ακολουθεί για πάντα. Ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε ο Σπανός και ο Ιτούδης, σήμερα ο Γιώργος θα ήταν στον Παναθηναϊκό. Anyway. Ο Τόλης, ξέρεις τι μου είπε, πρόεδρε, πριν μπούμε εδώ στο στούντιο, ότι ο Παπαγιάννης του χρόνου θα είναι στον Παναθηναϊκό. Όχι αυτή τη σεζόν, ότι ο Παπαγιάννης, η πρόβλεψη που έκανε, σαν εκτίμηση. Εκτίμηση. Ότι το επόμενο καλοκαίρι θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ο Παπαγιάννης για μένα, εγώ θα το πω και τώρα που δεν τον έχω και τον χάσαμε, για μένα ο Παπαγιάννης είναι παιχταράς. Για μένα ο Παπαγιάννης το πρόβλημα δεν μου αρέσει η λέξη. Το θέμα του είναι ότι επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ. Και δεν μιλάω τώρα ούτε από το περιβάλλον ούτε από τίποτα. Αφήνει το γύρω-γύρω να τον επηρεάζει και να του πειράζει το μυαλό του. Αλλιώς κατά τα άλλα είναι ένα εξαίρετο παιδί. Ένα παιδί με καρδιά μικρού παιδιού. Είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μπόρεσε ο Πιτίνο, ο Master of Psychology, να τον έχει δίπλα του, όλοι είδαμε έναν άνθρωπο να πετάει. Μακάρι να μπορέσει ο Παπαγιάννης μία μέρα να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, εξυπακούεται χωρίς αυτό που αυτοαποκαλείται ατζέντης δίπλα του. Ο Παναθηναϊκός θέλει πάντα τους καλύτερους. Ο Γιώργος τυχαίνει να είναι ένας από τους καλύτερους και πάντα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, πάντα θα είναι στόχος μας. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο προπονητής. Ο προπονητής τον ήθελε σαν τρελό τον Γιώργο. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα για πρώτη φορά για το σχέδιο το οποίο έχω. Είχαμε πάει να φάμε στο αγαπημένο μου ταβερνάκι, στο Συρτάκι, στο Σούνιο, οι δυο μας, Μάρτιο μήνα, πρέπει να ήταν τέλος Φεβρουαρίου. Και του είχα πει: Γιώργο, το πλάνο μου είναι αυτό. Αλλά ξεκινάω από το μείον 8. Δεν έχω την πολυτέλεια να περιμένω μέχρι το καλοκαίρι. Πρέπει τώρα να αρχίσω να φτιάχνω την ομάδα και έρχομαι σε σένα πρώτα. Είσαι ο αρχηγός μας, είσαι η αδυναμία μου και είσαι και αυτός ο οποίος μου έχει πει ο προπονητής ότι θέλει να αρχίσει να χτίζει την ομάδα πάνω σου. Πρόεδρε, για μένα υπάρχει το NBA και ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μα εγώ ακούω Σπανούς, Φενέρ κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία πια Φενέρ, ποιο Σπανός, πια μην ακούς μαλακίες. Anyway. Στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί σας ποτέ, τότε που ήταν στην Αμερική? Κάποια στιγμή προσωπική επικοινωνία δεν υπήρξε, εφόσον είχατε αυτή τη σχέση? Όλα έγιναν μέσω του ατζέντη.
Γιατί δεν ξέρω αν είναι, αν είναι εύκολο να κατηγορούμε τον Ατζέντη ότι όλα τα έκανε αυτός, ότι ήταν ο ραδιούργος. Θέλω να πω και το παιδί δεν είναι 15 χρονών, είναι 26. Μίλησα και με τον ίδιο τον Γιώργο, μου έστειλε και ένα μήνυμα εξηγώντας ίσως τους λόγους που ήθελε να φύγει. Εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να μετά, μπορώ στην ηλικία που είμαι και με τις εμπειρίες ζωής που έχω να μπορώ να καταλαβαίνω πότε κάποιος λέει αλήθεια, πότε κάποιος λέει ψέματα, πότε κάτι είναι προσυμφωνημένο, πότε οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, ας το κλείσουμε αυτό. Καλή επιτυχία να έχει ο Γιώργος. Δυστυχώς με τον ατζέντη που έχει, στον προπονητή που πήγε και με το περιβάλλον που έχει, θεωρώ ότι θα έχει δυσκολίες μπροστά του, αλλά εγώ πραγματικά του εύχομαι το καλύτερο. Πρόεδρε Μπετονιτούδη, τα έχεις βάλει αρκετά. Μία με τον Ντόρσεϊ, μία με το θέμα του Παπαγιάννη. Νομίζω ότι η σχέση σας έχει περάσει από κάποια κύματα. Δηλαδή πέρσι με τη Λάρισα, αν θυμάμαι, στο μάτς με τη Λάρισα που είχες επιστρέψει και είχες να πας καιρό στο γήπεδο, τα λέγατε σε φιλικό κλίμα. Και παλιότερα το 2016 θυμάμαι στα αποδυτήρια του έκανα ένα βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει που τα λέγατε πάλι σε εξαιρετικό κλίμα. Έχει up and down η σχέση σας, έτσι είναι η εντύπωσή μου. Εγώ για τον κύριο Ιτούδη έχω εκφραστεί από το 2012. Ανατρέξτε και δείτε τι είχα πει. 11 χρόνια μετά οι μάσκες πέφτουν. Ναι, εννοείται για να θυμίσω στον κόσμο, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε επηρεάσει τον Ομπράντοβιτς και τους παίκτες να φύγουν. Οι μάσκες πάντα πέφτουν. Αρκεί να έχεις την υπομονή και να μπορείς διαχρονικά να βλέπεις ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβεβαιώνονται. Γιατί μηδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Τα πάντα βγαίνουν στην επιφάνεια μια μέρα. Το θέμα είναι να μπορεί κάποιος να έχει την εξυπνάδα, να βλέπει ποιοι είναι οι άνθρωποι που δικαιώνονται και ποιοι είναι οι άνθρωποι που απλά είναι καιροσκόποι, κερδοσκόποι και παρτάκηδες. Οι μάσκες πέφτουν για όλους. Για όλους πέφτουν οι μάσκες. Ο χρόνος δεν αφήνει κανέναν. Βασίλη. Πρόεδρε, από τους... Έχεις. Ναι, κάτσε. Θα πλησιάσουμε στη μια ώρα και δεν έχουμε πει για το όνομα. Ναι. Όλος ο κόσμος περιμένει μια μεταγραφή, το κλείσιμο. Εντάξει, εγώ ήθελα να πάω σε ένα πιο απαλό πριν πάμε στο... Έχω την εντύπωση, πρόεδρε, ότι από τους υπόλοιπους παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός, χωρίς να το ξέρω έτσι από αίσθηση, ότι έχεις μια μεγαλύτερη έτσι, συμπάθεια, μια αγωνιστική συμπάθεια στον Γκάι. Όχι. Εμένα πάντα μου αρέσαν οι αθλητές που βαρούσαν τρίποντο. Γι' αυτό λέω. Αυτά τα pick and pop, pick and out, αυτά, screen, pick and roll. Άμα με ρωτήσει σήμερα τι είναι το pick and roll, δεν ξέρω να σου πω. Μα την Παναγία δεν ξέρω να σου πω. Εμένα μου άρεσε ο Κούσμα, μου άρεσε ο Αλβέρτης, μου άρεσε ο Κόμαζετς. Μου αρέσουν τα τρίποντα. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ο Καπόνο μου άρεσε. Κάτι δεν μου κολλάει εδώ τώρα. Γιατί σ' αρέσει πολύ και ο Walk-up. Ο Walk-up το είχα πει. Ήταν, νομίζω πριν από μια διετία το είχα πει. Είναι από τους αθλητές που είχε ο Ολυμπιακός που θα ήθελα. Γενικότερα από τον Ολυμπιακό έχουμε. Ναι, αλλά δεν στάρει τρίποντα Walk-up. Κάνει όλα τα άλλα, αλλά δεν στάρει τρίποντα τόσο πολύ. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι όταν το είχα πει, είχε περάσει μια χρονιά. Η πρώτη του χρονιά ήταν φανταστικό στα τρίποντα. Βάσει αυτού το είχα πει. Αν πάμε πίσω τώρα, εντάξει, δεν τα θυμάμαι τα στατιστικά του απ' έξω, αλλά τις πρώτες χρονιές τα βάζε. Ίσως μετά να ελληνοποιήθηκε και να μην τα βάζει, δεν ξέρω. Ναι, οι Έλληνες παίκτες δεν βάζουν πολλά τρίποντα, γι' αυτό. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε το θέμα Walk-up, κάτσε για να μην ξαναγυρίσω μετά, γιατί το έχω εδώ σημειωμένο και αυτό. Εγώ έχω μία άποψη για το θέμα Walk-up, που μάλλον θα σας βρει αντίθετος. Δεν κατάλαβα γιατί η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν τόσο light στην ελληνοποίηση του Walk-up. Γιατί ήταν light η αντίδρασή σας. Για Παναθηναϊκός Γιαννακόπουλος ήταν light. Κακά τα ψέματα. Για το μέγεθος του σκανδάλου της ελληνοποίησης, για το γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια και την υπόθεση Κούσμα που μόλις προαναφέρατε, Τάρλατς, Τόμιτς και άλλων δεκάδων ελληνοποιήσεων, φτάσαμε ξανά στο ίδιο σημείο μετά από 30 χρόνια να ελληνοποιούνται ξένοι παίκτες. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση και η αντίδρασή σας. Ως Έλληνας με ενοχλεί πάρα πολύ.
πάρα πολύ με ενοχλεί ως Έλληνας. Από εκεί και πέρα ως Παναθηναϊκός θα πω το εξής. Και θα πρέπει ίσως να αρχίσετε να συνηθίσετε σε αυτές τις πιο light αντιδράσεις, γιατί σας ξαναλέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός θέλει την ανάπτυξη του μπάσκετ. Θέλει να αλλάξει το μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είμαστε δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και να ζούμε σε ένα πρωτάθλημα και να παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα όπου οι περισσότερες ομάδες να ψάχνουν άλλους τρόπους χρηματοδότησης, διότι δεν βγαίνουν. Δεν γίνεται στην Ευρωλίγκα ένα τόσο μεγάλο άθλημα όπως το μπάσκετ να είναι ζημιογόνο. Εγώ δεν θέλω καμία αντιπαλότητα. Μακάρι να μπορέσουν να καταλάβουν οι κύριοι Αγγελόπουλοι το τι κρατάμε στα χέρια μας, εκείνοι και εγώ. Κρατάμε όλο το ελληνικό μπάσκετ και ένα τεράστιο κομμάτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και οτιδήποτε γίνεται λάθος, μα οτιδήποτε γίνεται λάθος, ευθύνονται εκείνοι και εγώ. Για όλα. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε οι άνθρωποι που κρατάμε όλο το ελληνικό μπάσκετ στα χέρια μας, να βρωμάει το ελληνικό μπάσκετ από την κορυφή μέχρι τα νύχια και εμείς να μην έχουμε ευθύνη. Έτσι λοιπόν κάνω και ένα ανοιχτό κάλεσμα στους κύριους Αγγελόπουλους να καθίσουμε κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το προϊόν. Ξέρω και πως και εκείνους τους ενοχλεί. Είμαι βέβαιος, γιατί αλλιώς δεν θα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και με άλλες ομάδες να καθίσουμε να αλλάξουμε τον Μπερτομέου. Ο Ολυμπιακός τι παράπονο είχε από την Ευρωλίγκα. Είχε ίσως από τις καλύτερες μεταχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Και παρόλα αυτά καθίσανε στο τραπέζι και ψηφίσανε στο τέλος να φύγει ο Μπερτομέου. Άρα τους ενδιαφέρει το μπάσκετ. Δεδομένα τους ενδιαφέρει. Μπορεί με διαφορετικό τρόπο από εμένα. Αγαπάνε την ομάδα τους, αγαπάνε το προϊόν, αγαπάνε το άθλημα. Ας καθίσουμε λοιπόν μαζί και ας βρούμε τον τρόπο. Όλοι οι υπόλοιποι, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θα θίξω τις θέσεις. Πρόεδρος ΕΣΑΚΕ, πρόεδρος ΕΟΚ, πρόεδρος μην πω τι. Μα τι είναι αυτή, τίποτα δεν είναι μπροστά μας. Τίποτα δεν είναι. Εκείνοι και εγώ επενδύουμε στο μπάσκετ. Αν θέλουν και αν θέλω, και εγώ το δηλώνω κατηγορηματικά, το θέλω, θέλω να φτιάξω το προϊόν. Στόχος μου είναι το βαθιά ζημιογόνο σύλλογο που λέγεται Παναθηναϊκός, θέλω να τον κάνω κερδοφόρο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές μου ικανότητες και όπως σε όλους τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητάς μου είμαι πρωταθλητής, έτσι θέλω και σε αυτό. Και πρωταθλητής κάποιος ο οποίος βάζει 15 και 20 εκατομμύρια από την τσέπη του δεν είναι. Συγγνώμη για την έκφραση, μαλάκας είναι. Να καθίσουμε να φτιάξουμε το μπάσκετ. Να μην ασχολούμαστε με το ποιος μας φύριξε, να μην ασχολούμαστε με το «Α, να βρούμε μια δικαιολογία», να μην ψαχνόμαστε να κρυβόμαστε πίσω από τους οργανωμένους, να μην κρυβόμαστε να ψυχνόμαστε πίσω από τον όποιον διαιτητή ή την όποια διαιτητή. Είναι μια πρώτη ως τάξης ευκαιρία. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου λένε ότι όλοι οι υπερήλικοι διαιτητές εξαφανίζονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει μεγάλο gap μέχρι τους επόμενους ηλικιακά, οι οποίοι δεν έχουν ποτιστεί από αυτό το δηλητήριο της τωρινής ΚΕΔ, της προηγούμενης ΚΕΔ, της όποιας ΚΕΔ. Και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, εμείς πρώτοι να δείξουμε ότι θέλουμε οι διαιτητές να είναι στην άκρη. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τα ονόματά τους. Αν λέγεται Κορομιλάς, Τσαρούχας, Μάνος, Αναστόπλος, δεν μας νοιάζει. Ο μόνος τρόπος να φτιάξει το προϊόν είναι να υπάρχει διαιτησία 50-50. Μα είναι δεδομένο και ρομπότ να βάλεις ότι θα γίνουν λάθη. Σκοπός είναι στο τέλος, όταν θα γίνει ο λογαριασμός και ο απολογισμός, να μην υπάρχει ανισορροπία στις αποφάσεις. Εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω. Ας καθίσουμε λοιπόν και με τον ΕΣΑΚΕ και ας καθίσουμε λοιπόν και με την ΕΟΚ να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν. Ευρώπη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μακάμπι και ανά τα χρόνια κάποιες άλλες ομάδες είναι αυτές οι οποίες φέρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων. Μα αντί να πλακωνόμαστε, αρκετά πράγματα δεν έχουμε στην Ελλάδα να πλακωνόμαστε. Είσαι εμβολιασμένος, δεν είσαι, δεν είμαι εμβολιασμένος. Είσαι αυτό, είσαι φασίστας, όχι είμαι αναρχικός. Μας έχουν κάνει με το Διέρε και Βασίλευε τα πάντα όλα να είμαστε απέναντι. Ας προσπαθήσουμε μέσω του αθλητισμού λοιπόν να το αλλάξουμε αυτό. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό όλα μας τα προβλήματα που είτε έχουμε στο σπίτι μας, είτε δημιουργούνται από τις διάφορες κυβερνήσεις, να πηγαίνουμε και να τα βγάζουμε στο γήπεδο, ας χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό και το γήπεδο να αναστρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω πολύ προσεκτικά και μου δημιουργείται ένα συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτά τα χρόνια που απουσιάζατε εντός ή εκτός εισαγωγικών από το χώρο του μπάσκετ, κάνατε αυτοκριτική?
σίγουρα έκανα την αυτοκριτική μου, γιατί σας ξαναλέω και πάλι, τα περισσότερα λάθη τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα περισσότερα πράγματα. Εγώ τυχαίνει να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με ατελείωτα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μου, άρα μαθηματικά κάνω και τα περισσότερα λάθη. Ναι, μου δόθηκε η ευκαιρία να κοιτάξω πίσω, να κάνω την αυτοκριτική μου, να κάνω την κριτική σε άλλους, να μπορέσω να κάνω 10 βήματα, όχι 3 βήματα πίσω και να δω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Και αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Και όταν υπάρχει διάθεση από τη μία πλευρά, τι θα κάνει η άλλη πλευρά? Θα κάθεται να πολεμάει μόνη της, θα κάθεται να τσακώνεται μόνη της? Μα για να τσακωθείς πρέπει να έχεις και απέναντί σου κάποιον. Εμένα δεν θα με βρούνε λοιπόν έτοιμο για τσακωμό. Πάντως στον αθλητισμό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά στον αθλητισμό και στα μίντια, ας πούμε, στην Ελλάδα, είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες, είναι ζημιογόνες. Δεν υπάρχουν, λέει, κερδοφόρες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον για την Ελλάδα μιλάω πάντα, έτσι. Εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Εγώ έχω μάθει να είμαι πρωταθλητής σε οτιδήποτε ακουμπάω. Και δεν το αποδέχομαι. Αυτό το εξορισμού πρέπει να είναι ζημιογόνο. Τι σημαίνει εξορισμού πρέπει να είναι ζημιογόνο η εταιρεία? Όχι. Και να σας το πω και διαφορετικά. Μου είπατε και για media. Media δεν αναφέρατε? Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω καταφέρει τον οργανισμό που έχω στα media, που είναι και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα στο διαδίκτυο, να είναι, αν μη τι άλλο, όχι ζημιογόνος. Υπάρχουν και χρονιές που έχει μια οριακή μικρή κερδοφορία και υπάρχουν και χρονιές οι οποίες είναι break-even. Άρα γίνεται. Αν έχεις όρεξη, αν έχεις διάθεση, αν έχεις υπομονή και επιμονή, όπως ανέφερα και νωρίτερα, τα πάντα γίνονται. Εγώ τουλάχιστον στη ζωή μου, οτιδήποτε έχω βάλει ως στόχο, το έχω καταφέρει. Πρόεδρε, είπαμε για κέρδη, για κερδοφορία κλπ. Εδώ ο Παπαθεοδόρου δεν μας λέει, έχει την πληροφορία ότι είστε κοντά σε όνομα ομάδας. Σε όνομα για την ομάδα, στην ονοματοδοσία δηλαδή, ναι, ναι, του Παναθηναϊκού. Και όνομα και ονοματοδοσία ομάδας έχω κλείσει και φανέλα έχω κλείσει για τα επόμενα χρόνια και είμαι και έτοιμος να υπογράψω και τεράστια συμφωνία με την ονοματοδοσία του γηπέδου. Μα δεν θα μπορούσε να έρθει το να γυρίσει αυτό το πράγμα σε θετικό διαφορετικά. Θα έχουμε καμία είδηση, θα βγάλουμε τίποτα, τι κάνουμε τώρα εγώ μπει. Ένα όνομα θα μας το πείτε. Ένα όνομα τουλάχιστον από τα τρία θέλουμε. Θα μου επιτρέψετε να σεβαστώ τη διάθεση των εταιριών με τους οποίους ελληνικές είναι οι εταιρείες. Έχουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά τους και όταν εκείνοι το επιθυμούν. Ελληνικές είναι οι εταιρείες, αν μπορούμε να πούμε τουλάχιστον αυτό. Οι δύο από τις τρεις, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μένει ένα ερώτημα εδώ που βλέπω μπροστά μου. Ναι, το έχουμε αφήσει, πρόεδρε. Αν παραμένει, έχεις κάνει... Δεν θα το πω επένδυση ακριβώς, αλλά έχεις βάλει και βάζεις του κόσμου τα χρήματα. Η οικογένεια έχει βάλει πάνω από 500, πήγαν τα εκατομμύρια που έχει βάλει η οικογένεια από το 87. Προσπαθώ πλέον να το ξεχάσω, άσε με, μην μου το λες. Εγώ, επειδή θυμάμαι λίγο καλά, κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Δηλαδή είχε σίγουρα 4 μπροστά και δίπλα από το 4 είχε 5. Δεν ξέρω πού έχουμε πάει. Ναι, δεν ξέρω. Πάρτε και ρωτήστε όλους αυτούς που σας λέγανε όλα αυτά που με ρωτούσατε στην αρχή. Ναι. Ξέρω, θα παίξουμε κανένα τζόκερ. Με τον τζόκερ. Θα γίνει. Με τον τζόκερ όμως δεν σωνόμαστε, νομίζω. Δεν σωνόμαστε. 4-5 εκατομμύρια πρέπει να έχει ο πρώτος νικητής. Οπότε φτάνουν ίσα ίσα για να κλείσει το Μιχαλιούκ. Πώς? Λέω, με τον τζόκερ, αν το πιάσετε, αν ρίξετε και είστε ο πρώτος νικητής, φτάνουν, λέω, τα χρήματα αυτά από τον πρώτο νικητή που μπορεί να καρποθείτε, 4-5 εκατομμύρια, φτάνουν για το Μιχαλιούκ μόνο. Και τι θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό? Μήπως σκοπεύετε να τα δαπανίσετε για την απόκτησή του? Να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Έχω πάρει το free τηλέφωνο από το πρωί να πάθω τι γίνεται με αυτή τη μεταγραφή 15 φορές και δεν μου το σηκώνει. 15 φορές τον έχω πάρει. Λέει, πριν πες μας και εμάς, και εγώ είμαστε εδώ πέρα, τι θα πάρουμε το Μιχαλιούκ, τι θα γίνει? Νιάου, νιάου, μου απαντάει. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Μήπως πρέπει να τον φέρετε εκεί που είστε, αν δεν πιάνει γραμμή? Θα δούμε. Πρώτα, καταρχάς, έχεις βγάλει άκρη με τον Μιχαλιούκ, τι γίνεται? Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση ότι περιμένει το NBA ο Ουκρανός, αλλά δεν έχουμε εικόνα για το μέχρι πότε το περιμένει το NBA. Όπως έχετε δει, οτιδήποτε έχει γραφτεί φέτος, ούτε τα διαψεύδουμε, ούτε τα επιβεβαιώνουμε, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο Μιχαλιούκ, με τα λίγα που ξέρω σαν αθλητής και σαν, μάλλον έχοντας μάθει και αρκετά σαν άνθρωπος πως είναι, θεωρώ ότι είναι ένα
υπερβολικά καλό εργαλείο και ένα υπερβολικά σημαντικό κομμάτι να μπορέσει να μπει και αυτό στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δούμε τις εξελίξεις πώς έχουν, να πάρει και ο προπονητής τις τελικές του αποφάσεις και αν ο προπονητής πει πάτα το κουμπί, αναγκαστικά θα πατηθεί το κουμπί. Μάλιστα, και για να λύσουμε το γόρι δεσμό με αυτό το θέμα, είμαστε ή Μιχαλιουκ ή Γκριγκόνης, κάπως έτσι τελειώνει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Αταμάν. Ο Ντόρσεϊ υπάρχει στο χάρτη του Παναθηναϊκού. Ο Ντόρσεϊ είναι καθαρά θέμα της Φενέρ και του Ιτούδη. Δηλαδή αν στις 25 Αυγούστου κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, μείνει ελεύθερος από τη Φενέρ, τι θα συμβεί? Στις 35 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και πόσο δε σε Έλληνες που είναι και δεν είναι και πάρα πολύ στο υψηλότερο επίπεδο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτή είναι παλιά παραδοσιακή ατάκα, να θυμάμαι, Γιαννακόπουλου. Τη θυμάμαι, την ακούω περίπου 30 χρόνια. Κλασική. Όποιος είναι καλός Έλληνας παίκτης, μας ενδιαφέρει. Κοίταξε να πω όμως κάτι. Τι να κάνουμε, σου είπα, τα λάθη είναι για να τα αναγνωρίζουμε και για να τα φτιάχνουμε. Πάντα βέβαια υπό τις σωστές συνθήκες κιόλας. Αφού αυτό ήταν το μοντέλο το οποίο μας έφερε στην κορυφή της Ευρώπης, αναγκαστικά αυτό το μοντέλο θα ακολουθήσουμε. Ωραία. Πρόεδρε, σου αρέσουν τα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν καταλαβαίνεις από τίποτα. Αν σου βάλουμε δύσκολα, Αλβέρδης... Ναι, να το πούμε αυτό γιατί... Πρέπει να τα εύκολα, Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι αυτή ήταν και ο μοναδικός όρος που τέθηκε από την πλευρά του σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη. Ότι θα ρωτήσετε τα πάντα. Δεν θα υπάρχει τίποτα όταν θα τελειώσει αυτή η συνέντευξη που δεν θα το έχετε ρωτήσει. Ναι. Όσο προλάβουμε. Γιατί υπάρχει το μόνο ένα πρόβλημα, κατσικάκι που το περιμένει. Μόνο πρόβλημα είναι ότι το κατσικάκι περιμένει. Αλλά... Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό κοιτάμε το τηλέφωνο. Ας ελπίσουμε ότι να μην πεινάει πολύ ο πρόεδρος και... Να κάτσει λίγο παραπάνω. Ναι. Εντάξει, να μας δώσει μια παράταση, ας πούμε. 5, 10, 20 λεπτών, όχι παραπάνω. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω, Αλβέρτης Διαμαντίδης, δύο τεράστια κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό, έχουν δώσει τεράστια πράγματα στον Παναθηναϊκό, έχουν πάρει τεράστια πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Είναι εκτός Παναθηναϊκού. Αν θέλετε, ρωτάει ο κόσμος μάλλον, να μας πείτε αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει κάποιος από αυτούς τους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού στην ΚΑΕ. Και γενικώς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Ένα από τα πράγματα που έχουμε σκοπό του χρόνου είναι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος να είναι όλοι αφιερωμένοι σε έναν βετεράνο αθλητή μας. Η ημέρα του Τσατσαρή, η ημέρα του Στεργάκου, η ημέρα του Κορονέου, η ημέρα του Αλβέρτη, η ημέρα του Διαμαντίδη. Μακάρι να τους είχαμε και να τους έχουμε όλους τους παλέμαχους κοντά μας. Θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω λίγο τον Αλβέρτη από όλους τους υπόλοιπους παλέμαχους. Με τον Φραγκίσκο, πέρα το ότι μας δένει και μια προσωπική σχέση και διαχρονικά ήταν πάντα ο αγαπημένος μαθητής που έχει περάσει και δεν νομίζω και ποτέ να τον ξεπεράσει κανένας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το που σταμάτησε τον μπάσκετ ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα. Προπονητής, βοηθός, team manager, όπου χρειαζόταν ήταν εκεί. Πήρε μια απόφαση πέρυσι. Να αποχωρήσει. Κρατάμε την επικοινωνία. Η θέση για τον Φραγκίσκο στον Παναθηναϊκό είναι πάντα ανοιχτή. Από εκεί και πέρα, έχοντας περάσει τεράστιοι αθλητές από τον Παναθηναϊκό, τεράστια ονόματα, τεράστιοι άνθρωποι, πάντα θα πρέπει να κουμπώνει και η ανάγκη του συλλόγου με αυτό το οποίο έχει να προσφέρει ο καθένας. Γιατί σκοπός δεν είναι έναν αθλητή τεράστιο που έχει περάσει να τον έχει απλά σαν μια φιγούρα. Σκοπός είναι μέσα από την όποια συνεργασία να υπάρχει ένα καλό εννοούμενο κέρδος, και το κέρδος δεν είναι πάντα οικονομικό, από όλες τις απόψεις. Μάλιστα. Τι δεν λειτουργήσε καλά στη διετία Διαμαντίδη Αλβέρτη και οδηγηθήκατε στην απομάκρυνσή τους πρόπερση τον Μάρτιο? Εντάξει, η απομάκρυνση δεν ήταν μόνο αυτών των δύο ανθρώπων, ήταν γενικότερα. Αυτή η διετία, αυτή η τριετία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, και δεν μιλάω μόνο για τα αποτελέσματα που βγήκανε προς τα έξω, τα αποτελέσματα που ήρθανε, αλλά και πράγματα τα οποία γινόντουσαν. Δηλαδή,
Εγώ αποστασιοποιημένος, έχοντας βάλει ανθρώπους που πίστευα ότι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης μου σε διάφορες θέσεις, δυστυχώς διαψεύτηκα. Τα πράγματα δεν γίνανε όπως θα ήθελα. Δηλαδή, ακόμα και τη χρονιά που πηγαίναμε με έσοδα-έξοδα, έμαθα στο τέλος ότι είχα βάλει και εκείνη τη χρονιά λεπτά εν αγνία μου. Εν πάση περιπτώσει. Το πρόσημο δεν ήταν θετικό. Έπρεπε να αλλάξουν πράγματα. Το ανέφερα και νωρίτερα, με ασπιρίνες δεν πολεμάς το πόσο βαθιά άρρωστος ήταν από λίγους μήνες ο Παναθηναϊκός και ήθελε μία πλήρη αλλαγή σε όλα. Άστα. Έχω κι άλλο δύσκολο. Ναι, κρεμότητα από την προηγούμενη κουβέντα. Ναι, συγγνώμη, γιατί πήγαμε αλλού. Αν ναι. Παραμένει, πρόεδρε, προς πώληση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λέω, εγώ συνήθως κάνω πλάκα εδώ με τους φίλους μου, τους συναδέλφους μου κλπ. Και λέω, πήγαινες παράδειγμα χάρη με 100.000 το μήνα να μείνεις στο Τορόντο. Δηλαδή, δίνει κάποιος, έρχεται κάποιος που εξήγησες αν έχει έρθει κάποιος μέχρι στιγμής. Δίνει κάποιο συγκεκριμένο πολύ μεγάλο ποσό. Παραχωρείται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αύριο το πρωί. Δεν ψάχνουμε αγοραστή. Να ξεκινήσω από εκεί. Το πολιτήριο πάνω από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει φύγει. Το κατέβασα. Όμως, έχω μάθει ότι δεν πρέπει να λες ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να κάνουμε μια τεράστια επένδυση σε ένα χώρο που θεωρώ ότι θα μεγαλώσει. Προσωπικά ο ίδιος την ενασχόληση με το κομμάτι αθλητισμός, μπάσκετ και τα λοιπά δεν είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις σκέψεις μου. Ναι, θα ήθελα αυτό το πράγμα να φύγει από πάνω μου, αλλά όχι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι προς πώληση. Δεν ψάχνω αγοραστή. Αν έρθει κάποια στιγμή κάποιος ο οποίος θα μου διασφαλίσει ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να έχει την πορεία που αυτό το καλοκαίρι ξεκινάμε και θα συνεχίσει να την ακολουθεί αυτή την πορεία και μπορέσει να μου δείξει ότι όντως θα κρατήσει τον Παναθηναϊκό στα επίπεδα που θέλουμε, και αυτό σε μεγάλο βαθμό αποδεικνύεται και με το τι είσαι διατεθειμένος και οικονομικά να βάλεις πάνω στο τραπέζι, εκεί μπορεί και να καθίσω να συζητήσω. Ναι, νομίζω ότι γίνεται ξεκάθαρο πλέον αυτό το θέμα. Ναι, γιατί υπάρχει πάντα. Θα μου πεις τώρα, επενδύονται σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τόσα χρήματα. Δεν θέλω να παρερμηνευτεί αυτό. Ξαναλέω. Ναι, θα ήθελα να φύγω από τον Παναθηναϊκό. Ναι, θα ήθελα να μην πρέπει να έχω την ενασχόληση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ψάχνω να αγοραστεί. Τον Παναθηναϊκό θα τον κρατήσω στο υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται. Γιατί μόνο έτσι. Απεδείχθη το λάθος. Απεδείχθη. Απεδείχθη με τα έσοδα-έξοδα. Απεδείχθη υπό ποιαν έννοια. Σας ανέφερα, μπορεί να μην ήταν οι λόγοι που με κάνανε να πάρω την απόφαση, σας τους εξήγησα. Και τότε τους είχα εξηγήσει και εξήγησα και το τι έχει αλλάξει. Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το χώρο. Παρόλα αυτά όμως, ο μόνος τρόπος αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα είναι είτε εγώ να έχω κάνει τον Παναθηναϊκό αυτάρκη, αυτόφωτο, αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδύναμο, είτε πραγματικά να έρθει κάποιος συνομιλητής πάνω στο τραπέζι και να μου πει, Δημήτρη, βάζω αυτά για την αγορά και είμαι διατεθειμένος να βάλω και αυτά για την ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση θα καθίσω και θα συζητήσω πάρα πολύ σοβαρά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, χτυπήστε άλλη πόρτα. Τώρα θα συνδέσω λίγο ίσως άσχετα κομμάτια, αλλά είμαι σίγουρος ότι τη σκέψη θα την έχουν κάνει πολλοί Παναθηναϊκοί που ακούν αυτή την ώρα τη συνέντευξη. Με τη φόρα που έχετε πάρει φέτος και έχετε πάρει τόσους παίκτες, προπονητές και δημιουργείτε μία ομάδα, εν πάση περιπτώσει, του επίπεδου που πάντα ήξερε ο κόσμος του Παναθηναϊκού τις προηγούμενες δεκαετίες. Η ερώτηση που πιθανόν να έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι, Δημήτρη, δεν παίρνεις και την ΠΑΕ? Υπάρχει τέτοια πρόθεση? Θα μπαίνατε στη διαδικασία να το συζητήσετε από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, και ένα project που λέγεται Βοτανικός? Μέσα στην επόμενη τριετία λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμο το γήπεδο. Όλοι εξαγγέλνουν, εν πάση περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο project. Θα σε ενδιαφέρε? Θα μπαίνατε στη διαδικασία? Μόλις σας ανέφερα ότι θέλω να φύγω από τον μπάσκετ, ότι δεν θέλω να έχω καμία ενασχόληση με τον αθλητισμό. Άρα,
και κάνοντας όλες αυτές τις προσπάθειες για να μπορέσω στο τέλος να φύγει και από πάνω μου το μπάσκετ. Άρα νομίζω πως σας απαντάω την ερώτηση, σας την απάντησα ήδη. Ο λόγος ο οποίος τότε ασχολήθηκα ήταν γιατί πραγματικά θα μπορούσε να φτιαχτεί μια Παναθηναϊκή πολιτεία, η οποία, όπως είχα αναφέρει και τότε, μέσα από την Παναθηναϊκή πολιτεία θα μπορούσε να ήταν η αρχική σπίθα ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορεί να είναι, μην τα ξαναλέω, αυτόφωτος, αυτοχρηματοδοτούμενος, αυτάρκης και αυτοδύναμος. Το project του Βοτανικού το πιστεύετε? Δεν το έχω παρακολουθήσει. Ναι, μπορεί να ήμουν σε αρχικές συζητήσεις. Ναι, μπορεί να ήμουν αυτός ο οποίος πραγματικά ξανακάθισε και έκανε τις συζητήσεις με την πολιτεία και πολύ χαίρομαι που προχωράει όλο αυτό. Αλλά από ένα σημείο και μετά το έχω χάσει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ούτε με τις χρήσεις, ούτε αν ήταν καλή η συμφωνία με τον ερασιτέχνη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Θα σας πω ψέματα. Νομίζω ότι όταν αποφασίσετε να φύγετε. Θα σας δώσω αυτές τις απαντήσεις. Ναι. Όταν αποφασίσετε να φύγετε από το. Να αποχωρήσετε σταδιακά έστω ή άμεσα από το μπάσκετ. Είχατε τότε εκφραστεί αρχικά ότι θα κρατήσετε το τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Όμως αποχωρήσετε από παντού. Και από τον ερασιτέχνη και από το μπάσκετ. Στο μπάσκετ λοιπόν βλέπουμε πλέον έργα, βλέπουμε πράγματα. Με τον ερασιτέχνη πλέον ποια είναι η σχέση σας? Ποια είναι η σχέση μου με τον ερασιτέχνη? Η σχέση μου με τον ερασιτέχνη είναι... Πώς να το πω... Ξέρω πως την τρέχουν κάποιοι άνθρωποι, είναι ο κύριος Μαλακατές, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι ο κύριος Βρανόπουλος, ο οποίος, από ό,τι ακούω, ενδιαφέρεται, αγαπάει, βοηθάει. Σχέσεις με την έννοια, είναι... μια χαρά σχέσεις, δηλαδή δεν... Ναι, γιατί ξέρουμε ότι μέχρι τουλάχιστον και όταν κατασκευαστεί το project του Βοτανικού, ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ψάχνει για έδρα. Και σίγουρα μία από τις πόρτες που έχει χτυπήσει είναι και αυτή του Ολυμπιακού Σταδίου που πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό. Εκεί θα υπάρξει κάποια συνεργασία, θα τους φιλοξενήσετε, θα προσπαθήσετε να τους διευκολύνετε? Από όσο γνωρίζω έχουν ήδη γίνει συζητήσεις και υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, είναι ο Φρύ. Δεν είναι ο Φρύ. Σαμάνθα είναι που μου βάζει μέχρι τέλους εδώ πέρα για να με διακόψει τη σκέψη μου. Ναι. Κλείστο, Βρυσάνη. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω, ήδη έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση στο κομμάτι των προπονήσεων. Υπάρχει και αίτημα για τους αγώνες. Φέτος που ακόμα δεν έχουν γίνει οι εργασίες, δεν ξέρουμε δηλαδή τι άλλα πράγματα θα γίνονται μέσα στο ΟΑΚΑ, η διάθεση τουλάχιστον από την πλευρά μου είναι να εξυπηρετηθεί ο ερασιτέχνης. Όμως, σε καμία περίπτωση εις βάρος των επενδύσεων των οποίων θα γίνουν. Διαμορφώνεται ένας ειδικός χώρος για τη θύρα 13 για να παρακολουθεί τους αγώνες μπάσκετ. Αν είναι διατεθειμένοι να πάνε και στους αγώνες βόλεϊ και οπουδήποτε και να ακολουθείτε απαρέγκλιτα το τι λέει το εισιτήριο του αγώνα και να πηγαίνει στη θέση σου και να σέβεσαι το χώρο, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά και πάλι όμως δεν μπορώ να δω μπροστά, προχωρώντας μπροστά τη σκέψη μου και με το πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε μέσα στο ΟΑΚΑ, πώς θα μπορέσει να συμφέρει τον Παναθηναϊκό, την ΚΑΕ και το ΟΑΚΑ να γίνονται αυτοί οι αγώνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσει χρηματοοικονομικά να βγει αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το ΟΑΚΑ θα πρέπει να έχει δραστηριότητες τέτοιες μέσα που να επιφέρουν καλύτερο εισόδημα ανά ώρα από αυτά τα οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός μέσα από έναν αγώνα βολέι. Μάλιστα. Πρόεδρε, ναι. Διάθεση υπάρχει. Μέχρι εκεί που χτυπιέται ή μάλλον ακουμπιέται, για να το πω πιο σωστά, το όποιο business plan της ΚΑΕ. Τα περισσότερα μηνύματα που είχαμε πριν από την εκπομπή ήταν για τον Μιχαλιούκ, το ένα κομμάτι, και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Ρωτάει κόσμος που δεν είχε διαρκείας πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι, αν θα μπορεί να έχει διαρκείας την χρονιά που μας έρχεται. Η απόφαση που έχει πάρθει είναι να βγουν, αν θυμάμαι καλά,
αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 4.000 διαρκείας. Και ο λόγος, οι λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση είναι οι εξής. Προσωπικά εγώ δεν ήθελα να βγει κανένα διαρκείας. Δηλαδή καθαρά επιχειρηματικά δεν είναι προς το συμφέρον της ομάδας να υπάρχουν διαρκείας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε τη χρονιά του COVID είτε τις επόμενες δύο χρονιές που και μεν υπήρχε COVID ως ένα βαθμό αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που ονειρευόμαστε και θέλουμε, ήταν εκεί και στηρίξανε. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους στηρίξουμε και εμείς. Τα διαρκείας, αν δεν κάνω λάθος, είναι να βγουν αύριο, μεθαύριο, το πολύ την Πέμπτη. Και προτεραιότητα θα έχουν όλοι οι άνθρωποι που μέσα σε αυτή την τριετία αγοράσαν έστω και μία από τις τρεις χρονιές εισιτήριο. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα θα βγουν διαρκείας ελάχιστων κατηγοριών, δηλαδή θα γίνουν μεγάλες αλλαγές σε όλες τις θέσεις κάτω στο παρκέ, να, ας πούμε, θα φέρουμε καρέκλες από το NBA, θα γίνουν έτσι κάποιες αλλαγές. Αισθητικές αλλαγές. Αισθητικές αλλαγές, αλλά όπως σας είπα, μικρές. Φέτος είναι η χρονιά των εργασιών σε επίπεδο υποδομών για το ΟΑΚΑ. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Για να μπορεί ο άλλος να πάει πραγματικά στην τουαλέτα, εντάξει, μήπως, και να βρει μια ανθρώπινη κατάσταση. Λίγα διαρκείας θα βγούνε και προχωρώντας μπροστά δεν νομίζω ότι το μοντέλο των διαρκείας είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια. Θα πάτε δηλαδή σε αεροπορικού τύπου εισιτήρια, αν μπορώ να το πω έτσι. Δυναμική τιμολόγηση εννοείται. Όχι δυναμική τιμολόγηση απαραίτητα, αλλά όλα τα εισιτήρια ανοιχτά. Και τα εισιτήρια θα μπορεί να τα αγοράσει πιθανόν και για έναν αγώνα του Μαρτίου. Χρόνια υπάρχει αυτό στον Παναθηναϊκό. Ξέρω πως μπορείς από τον Οκτώβριο μήνα να αγοράσεις ένα εισιτήριο για το Μάιο. Όλα αυτά γίνονται. Αυτό το έχουμε κάνει πάρα πολλά χρόνια. Το κομμάτι των αεροπορικών είναι το κομμάτι δυναμικής τιμολόγησης. Αλλά τα πάντα στη ζωή τι είναι ζήτηση και προσφορά. Μπαίνεις και κλείνεις κάτι το Σεπτέμβριο, προφανώς θα το πάρεις με 23 ευρώ. Όταν θα μπεις και θα το πάρεις μία μέρα πριν, ίσως. Να πω να κάνει 34. Τυχαία λέω τα νούμερα προφανώς. Τη λογική λέω. Θα απευθύνεται σε όλα τα Βαλάντια ή θα είναι και κατά κάποιο τρόπο μια από την δική σας πλευρά μια προσμονή και ανταπόδοση από τον κόσμο της επένδυσης που έχει γίνει ώστε να κρατηθεί και η ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Όχι. Θα βγουν 4 κατηγορίες εισιτηρίων. Ώστε να μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα να μπορεί να αγοράσει το διαρκείας του, αλλά και κάποιος ο οποίος θέλει να έχει μια καλύτερη θέση, μια καλύτερη υπηρεσία στο γήπεδο. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι με την δίψα, με την ανάγκη, με την αγάπη, με τις προσδοκίες, με την ομάδα που έχει δημιουργηθεί, δεν θα ήθελα να βγάλω όλα τα διαρκείας αύριο το πρωί να γίνει μια πώληση 12-13.000 διαρκείας και μετά ένα παιδί το οποίο ζει στην Καβάλα και θα κατέβει στην Αθήνα δύο φορές μέσα τη χρονιά να μην μπορεί να βρει μια θέση να πάει στο γήπεδο. Αυτή την ομάδα και μετά από τόσα χρόνια που λείπει το να μπορείς να παρακολουθήσεις ωραίο θέαμα μέσα στο ΆΚΑ, θα πρέπει όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα. Αυτός που θα φύγει από τη Ρόδο, αυτός που θα φύγει από τις Σέρες, αυτός που θα φύγει από την Κρήτη να έρθει μια φορά στην Αθήνα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Δεν περιέχει και ένα ρίσκο οικονομικά αυτή η απόφαση για την εταιρεία, εννοώ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπό την έννοια ότι όλες οι εταιρείες επιδιώκουν την πώληση διαρκείας για να έχουν ένα καλύτερο cash flow. Να έχουν σίγουρα κάποια έσοδα. Εσείς τώρα παίρνετε μια απόφαση που ρισκάρει λίγο τα οικονομικά, υπό την έννοια ότι το Μάρτιο δεν ξέρετε αν ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός ή όχι. Και αν θα πουλούνται τα εισιτήρια. Καταλαβαίνω πως το λέτε, ο Παναθηναϊκός ούτε έχει ανάγκη από cash flow, πρώτον. Δεύτερον, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες που έχουμε πάρει, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο business plan το οποίο έχουμε χτίσει, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κόσμο και την αγάπη του για το καμάρι του, που είναι το μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Γνωρίζω τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε στο γήπεδο και είμαι βέβαιος ότι είτε στο τέλος του αγώνα κερδίζουμε είτε στο τέλος δεν κερδίζουμε, ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ο κόσμος θα είναι δίπλα μας και δεν θα κρίνεται η παρουσία
ή όχι στο γήπεδο από το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κόσμος έχει μάθει να σέβεται, έχει μάθει να αναγνωρίζει διαχρονικά. Το έχει αποδείξει εκατοντάδες φορές. Δεν είναι σαν τους φιλάθλους άλλων ομάδων. Πάμε καλά, γεμίζουμε το γήπεδο, δεν πάμε καλά και είμαστε τρεις και ο κούκος. Παναθηναϊκός κόσμος ξέρει, αναγνωρίζει, σέβεται και καταλαβαίνει. Και είμαι βέβαιος ότι θα βρω όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Άρα δεν υπάρχει κανένα ρίσκο. Ωραία. Πρόεδρε, Νίκος Παπάς, ένα όνομα, μια ιστορία, ένας αγαπημένος σου παίχτης, ένας αγαπημένος σου άνθρωπος, κρέμα στη φανέλα του, ένας αθλητής διαφορετικός από τους άλλους, οξύ πνεύμα, πολλές κοινωνικές ευαισθησίες. Τι έχεις να πεις? Και ρωτάει κόσμος αν υπάρχει κάποιο πλάνο του Παναθηναϊκού που να είναι μέσα ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σε κανένα πλάνο ο Νίκος. Μάλιστα. Μου έρχεται μια ερώτηση από ένα φίλο. Τι. Και λέει, άκουσε πριν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που λέει ότι η μεγαλύτερη προδοσία ήταν του Παπαγιάννη. Του Παπαγιάννη, στο δικό σου το μυαλό ή του Σπανούλη? Α, μου πήρες την επόμενη ερώτηση. Παρότι δεν ήσουν τότε ο επικεφαλής της ΚΑΕ. Συγγνώμη, αποσυντονίστηκα λίγο με την ερώτηση σας την προηγούμενη. Μου ξαναλέτε τι είπατε. Ναι. Λέω, μια ερώτηση μου ήρθε από ένα φίλο. Ακούγοντας το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει ότι η μεγαλύτερη προδοσία που έχει ζήσει ήταν αυτή του Παπαγιάννη, από την πλευρά των παιχτών τουλάχιστον, του Παπαγιάννη λέει ή του Σπανούλη? Του Παπαγιάννη ή του Σπανούλη, Παρότι λέω δεν ήσασταν τότε επικεφαλής στην ΚΑΕ, αλλά την έχετε ζήσει από μέσα την ιστορία, οπότε ξέρετε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Σπανούλης πήρε μία απόφαση η οποία, τουλάχιστον η ενημέρωση που έχω, είναι ότι η απόφαση του Σπανούλη τότε δεν ήταν ούτε οικονομική, δεν ήταν τίποτα. Ήθελε να πάει και να είναι ο ηγέτης κάπου. Ήθελε να είναι να πάει να είναι ο ηγέτης κάπου. Και απαιτήθηκε σωστή, ήταν όντως ο ηγέτης του Ολυμπιακού και μπόρεσε και τον ανέβασε στα υψηλότερα σκαλοπάτια της Ευρώπης. Ο Γιώργος δεν πήρε την απόφαση με τέτοια κριτήρια. Το αναφέραμε και νωρίτερα. Άρα δεν είναι ασύγκριτες οι δύο περιπτώσεις. Πρόεδρε, πώς το βλέπεις το Σπανούλη στα πρώτα του βήματα στην προπονητική, αν έχεις κάποια εικόνα? Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πάντα δίνω μεγαλύτερη βάση στην ποιότητα του χαρακτήρα κάποιου, στο τι φωτιά έχει μέσα του, στο τι κουβαλάει μέσα στο παντελόνι του και όχι στις καθαρά επαγγελματικές γνώσεις. Ο Σπανούλης ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα είναι νικητής. Είναι γεννημένος νικητής ο Σπανούλης. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια στιγμή να τον δεις και στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Αν φτάσει στο επίπεδο, που είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα το φτάσει και σύντομα, στο να είναι μέσα στους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης, θα μου πείτε πάλι για το κλισέ των 30 ετών που χρησιμοποιώ, Παναθηναϊκός πάντα θα χτυπάει τους καλύτερους. Δηλαδή θα χτυπήσει και την πόρτα του Μπαρτζόκα, δηλαδή αν έμενε ελεύθερος? Συγγνώμη. Δηλαδή θα χτυπούσατε και την πόρτα του Μπαρτζόκα, αν έμενε ελεύθερος, γιατί έχετε εκφραστεί ότι είναι προπονηταράς. Τον κύριο Μπαρτζόκα, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Ήθελα να τον φέρω στον Παναθηναϊκό. Είχαμε κάνει συζητήσεις. Τον κύριο Μπαρτζόκα, σε προπονητικό επίπεδο, η εκτίμηση που του τρέφω είναι τεράστια. Τεράστια, τεράστια, τεράστια εκτίμηση. Δυστυχώς απλά έχει θέματα προσωπικά δικά του, συμπλέγματα που του έχουν δημιουργηθεί, ανασφάλειες που του έχουν δημιουργηθεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τον οποίο τον κάνει να έχει ένα τόσο διαφορετικό χαρακτήρα, μάλλον όχι χαρακτήρα, ένας τόσο επιτυχημένος άνθρωπος να έχει την ανάγκη να μιλάει τόσο αλαζονικά και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά τρελαίνομαι με αυτό που βλέπω. Από τη μία έναν εξαίρετο προπονητή και από την άλλη έναν άνθρωπο, συγγνώμη που θα το κάνω αυτό το πράγμα, τόσο, κυριολεκτικά τόσο. Ένας άνθρωπος 1,90 είναι τόσος με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Γιατί να δημιουργεί έχθρες? Πώ
τόση μεγάλη ανεπιτυχία. Έχει πάρει μια ομάδα η οποία παλιότερα ξόδευε 30-40 εκατομμύρια επί Childress και δεν κατάφερε ποτέ της τίποτα, και πήρε μια ομάδα με 10, με 12, με 13, με 15 maximum εκατομμύρια budget συνολικά, και την έχει φτάσει εκεί που την έχει φτάσει. Δεν θα έπρεπε να μας βλέπει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έπρεπε να ασχολείται μαζί μας για το αν είμαστε ανταγωνιστικοί ή αν χρησιμοποιούμε, πώς τις είχε πει, μεθόδους. Δεν θυμάμαι τη λέξη που είχε χρησιμοποιήσει. Αυτό δείχνει το χαρακτήρα του καθενός. Στο πώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι από κάτω και όταν συμπεριφέρεσαι όταν είσαι από πάνω. Σας ξαναλέω και πάλι, με τις μεταγραφές που έχω κάνει φέτος, θα μπορούσα να ήμουν με την μπλούζα του Σλούκα και να κάθομαι και να έχω τυπωμένες εδώ πέρα τι έγραψε ο Ιωάννου, τι έγραψε ο γιος του Φίλιππα, τι έγραψε ο Τάδε, τι έλεγε ο Μπαρτζόκας, τι έλεγε ο Μπαφές, τι έλεγε ο ένας, τι έλεγε ο άλλος. Δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Δεν με νοιάζουν, γιατί όταν εγώ κοιτιέμαι στον καθρέφτη, δεν έχω κανένα θέμα. Κανένα θέμα δεν έχω. Με βλέπω μεγαλύτερο από ότι είμαι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς τους μικρότερους από ότι είναι. Ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε βοηθός προπονητή του Γιαννάκη, αν θυμάμαι καλά, και έχει καταφέρει να ψηφιστεί ο μεγαλύτερος, ο πιο πετυχημένος προπονητής της χρονιάς και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Είναι κρίμα από το Θεό. Και για να σας απαντήσω, αν ο Μπαρτζόκας λοιπόν ήταν μέσα στους καλύτερους προπονητές, που για μένα είναι, και ήταν και διαθέσιμος, ναι, θα ήταν ένας από τους πιθανούς στόχους του Παναθηναϊκού. Δεν έχω τέτοια θέματα. Μου στείλε μια μέρα, είχε βγει ο πατέρας του Παπαγιάννη και είχε κάνει μια ανάρτηση ότι ποτέ μιλές ποτέ με κόκκινο φόντο κτλ. Αμέσως ο Παπαγιάννης μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: Πρόεδρε, να ξέρεις, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στον Ολυμπιακό. Μα δεν με ενδιαφέρει που θα πας. Δεν με ενδιαφέρει που θα πας. Δεν έχω θέματα. Ούτε με το αν έφυγε κάποιος από τον Ολυμπιακό, αν θα φύγει από μένα να πάει κάπου. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι πάνω από όλους. Μπορεί να κερδίζει τους πάντες. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ο κόσμος έχει μάτια, έχει μυαλό, έχει κρίση και κάποια στιγμή καταλαβαίνει. Τώρα με τη φορά που έχετε πάρει και λέτε ότι και το Σπανούλι θα παίρνατε και τον Μπαρτζόκα θα παίρνατε, το Βεζέγκοφ, αν έφευγε από το NBA, θα του χτυπάγατε την πόρτα? Μα ο Βεζέγκοφ είναι παιχταράς. Προσπάθησα να τον πάρω και τότε ο τότε ατζέντης του είχε γυρίσει και μου είχε πει: Δημήτρη, έχω και το Μίτογλου, έχω και το Βεζέγκοφ, δεν τους βάζω στην ίδια ομάδα. Σαν τρελός είχα προσπαθήσει να φέρω τον Βεζέγκοφ στον Παναθηναϊκό. Μπορούσα να δω. Ο τύπος είναι απίστευτος. Δεν υπάρχει το πόσο τι αθλητής είναι. Απίστευτος είναι. Εννοείται ότι θα ήθελα να τον πάρω. Και ευτυχώς που δεν έχουν βάλει και όρο όταν γυρίσει να είναι να πάει στον Ολυμπιακό. Αρχίζει από τώρα το σύριαλ. Όχι, δεν είπα τίποτα. Απλά λέω πόσο θα ήθελα να δω τον Βεζέγκοφ με πράσινα. Ναι. Και Σλούκα με Βεζέγκοφ μαζί, ε. Τώρα εντάξει, να σου πω, είπαμε δεν θέλουμε αντιπαλότητες, δεν θέλουμε τέτοια, άσε μην έχουμε τίποτα εγκεφαλικά. Πρόεδρε, είπαμε για στελέχη του Ολυμπιακού και πρώην στελέχη του Ολυμπιακού. Αυτό που ρωτάει ο κόσμος, δεν καταλάβαμε ποτέ τι είχε γίνει. Έγινε ποτέ ουσιαστική επαφή με τον Γιάννη Σφερόπουλο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού? Υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο? Μιλάω για πρόσφατα. Πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε έρθει σε επαφή. Ο κύριος Σφερόπουλος είχε γυρίσει και είχε πει τότε ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να μπει μέσα σε αυτή την κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και από τη στιγμή που είχε πάει στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός δεν είναι κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει. Θα προτιμούσε να είναι σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Εκτός Ελλάδος. Αυτό μου θυμίζει λίγο. Εντάξει, του Γιάννη είναι δικαιολογημένο, πολύ δικαιολογημένο. Μου θυμίζει λίγο Μύρωτιτς αυτή η ιστορία, Βασίλη. Που λέει: Θέλω ένα safe, safe σε εισαγωγικά περιβάλλον, υπό την έννοια ότι σου λέει: Δεν θέλω να μπλέξω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν θέλω να μπλέξω Ερυθρό Αστέρα Παρτίζαν. Έχουν περάσει τρεις μήνες έχουν περάσει και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα παίξει ο Μύρωτιτς. Τι να σας πω σε αυτό? Μήπως εσείς είχατε κάποια επαφή και μπορείτε να μας βοηθήσετε για το πού θα πάει ο Μύρωτιτς? Όχι, μήπως ξέρατε, λέω παλαιότερα, ποιες ήταν οι απαντήσεις του, αν όντως επιδίωξε ένα πιο safe περιβάλλον, να είναι μακριά από την πίεση, μακριά από την τοξικότητα, ίσως. Εγώ κάποια στιγμή που μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, είχαμε μια ωραία συνομιλία, του εξήγησα το πλάνο μας. Α, και εσείς μιλήσατε μαζί του? Ναι, και εγώ είχα μιλήσει μαζί του ένα βράδυ. Μου έδωσε να καταλάβω για το πόσο αγαπάει την Ελλάδα, πόσο του αρέσει η Ελλάδα. Το ότι του αρέσει το όλο project, δεν κρύβω κιόλας ότι όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, Βασίλη, νομίζω εσένα είχα πάρει. Τώρα το σκέφτομαι.
Και είχα γυρίσει και σου είχα πει: δεν μπορώ να δω πώς δεν θα έρθει ο Μίροτιτς στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει τόσο καλά το τηλεφώνημα, αλλά μετά, μιλώντας έτσι και με άλλους, κατάλαβα ότι τα ίδια είχαν εισπράξει κι άλλοι. Κι άλλες ομάδες. Κι άλλες ομάδες. Ναι, μέχρι που πριν περάσουν μερικές ώρες, νομίζω ότι το ξανασκέφτηκε, μάλλον κοιμήθηκε και όταν ξύπνησε, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, και εκείνος μην ξεχνάτε ότι περνάει μια μεγάλη δυσκολία έτσι με την Μπαρτσελόνα, όπως και η Μπαρτσελόνα μαζί του. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Υπάρχουν ατελείωτες διακλαδώσεις πάνω σε αυτό, που πολλοί από εμάς ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε. Και πρέπει όλα να επιληθούν για να δουν το πού θα πάει. Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, μήπως τελικά και αυτό βγήκε σε καλό ανάμεσα στα εμπόδια που βρήκατε στην πορεία φέτος, τη μεταγραφική. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος και το πόσο ωραία θα χορέψουμε εντός παρκέ. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Αν με ρωτάτε, μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα που έχουμε φτιαχτεί. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε εμπόδιο μας βγήκε στην πορεία, μας αγαπάει ο Θεός από πάνω και μας έχει βγει για καλό στα χαρτιά, στην πράξη θα το δούμε σε κανένα δίμηνο. Πρόεδρε, αυτό το έχουμε κάνει και μότο, ότι κοιμηθήκαμε με τον τάδε παίχτη και ξυπνήσαμε με τον τάδε. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση πέρσι, δηλαδή είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τον Λέιμαν μεσημέρι Τετάρτης. Ήτανε βράδυ... πριν από το μάτς με την Άλμπα Βερολίνου. Ναι, την ίδια μέρα, ναι. Βράδυ Τετάρτης χάνει ο Παναθηναϊκός 28-29 πόντους από την Άλμπα και ξυπνήσαμε την άλλη μέρα χωρίς Λέιμαν αλλά με Μπέικον. Τι να πω. Λέω, συμβαίνουν τελευταία αυτά. Και με τον Πάντερ. Ο Πάντερ, μιλάει με τον Παναθηναϊκό, πήγε προς την Μπαρτσελόνα και τελικά ξυπνήσαμε και... Τελικά ποιος είχε δίκιο, μιας και είπαμε το θέμα του Μπέικον. Ποιος είχε δίκιο για την υπόθεση του. Ο Πεδουλάκης και ο Ράντονιτς πέρυσι που δεν τον ήθελαν εξ αρχής λόγω του χαρακτήρα του ή όλοι οι υπόλοιποι που βλέπαμε ένα μπεχταρά αλλά ίσως δεν μπορούσαμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Σε προτρέπω να πας πίσω στα μηνύματά σου. Σε προτρέπω να πας πίσω στα μηνύματά σου για να σου απαντήσω ότι αυτός που είχε δίκιο ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος πριν τον πάρουμε τον Μπέικον είχε γυρίσει και σου είχε πει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, είναι λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή με την εικόνα της ομάδος και με τον κόσμο να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει, είναι μια αναπόφευκτη κίνηση που πρέπει να γίνει. Το απαντάει και για το τι συνέβη και στη συνέχεια. Ναι, ναι. Παιχταράς, αλλά... Εδώ, σε αυτό το site εδώ της αλήθειας, δεν μπορείς να πεις ψέματα. Αναγκάζεσαι να πεις όλη την αλήθεια. Έτσι πρέπει. Άρα, όταν με ρωτάτε κάτι, να ξέρετε, πριν κάνετε την ερώτηση, και να σκέφτεστε αν θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Γιατί η απάντηση θα περιέχει όλη την αλήθεια μέσα. Έτσι πρέπει. Είπαμε, πόση αλήθεια αντέχεις. Το μεσημέρι γράψατε στο story, πρέπει να αποδειχθεί. Είμαστε κοντά στη διαδικασία. Στο 90% είμαστε στο loading. Ναι, ναι. Της αλήθειας. Ένα ακόμα, πρόεδρε, ένα ακόμα όνομα. Ένα δεκαλεπτάκι τελευταίο. Ναι, το έχουμε υπολογίσει. Όπως είμαστε καλά, είμαστε μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. 9 θα είσαι να απολαύσεις το κατσικάκι που σου έχουν έτοιμο. Χεζόνια, Μάριο Χεζόνια. Τεφταράς. Απίστευτος, μακάρι να ήταν στην ομάδα μας φέτος. Ξέρω πως τον αγαπάει και ο κόσμος πάρα πολύ. Στον Παναθηναϊκό πάντα δίνει και το 150% του λόγω και της δικής του αγάπης για την ομάδα. Θα τον φέρετε του χρόνου. Του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν πρέπει να προσθεθεί στο ρόστερ μας ή όχι. Λοιπόν, από τα πριν μιλήσαμε για αυτοκριτική. Εγώ έχω ακούσει διάφορα λάθη στο παρελθόν που έχετε παραδεχτεί. Έτσι πρόχειρα, αν σας πω ένα, ποιο θα ήτανε. Δικό σας, λέω. Φορές τις οποίες είχα συμβολή στο να υπάρξει βία. Δηλαδή, λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή... Ενέργειες όπου ξεπερνούσαν τα όρια της καζούρας. Το κόκκινο στριγκ λέμε, ας πούμε. Θα μπορούσε. Ενέργειες οι οποίες σε ανθρώπους που εκτιμώ, που σέβομαι εντός γηπέδου, μάλλον που σέβομαι σαν ανθρώπους και σαν προσωπικότητες και εντός
να ξεφεύγω από τις, από τις επιτρεπτές γραμμές και οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει και δεν κουμπώνει με την ανάπτυξη του προϊόντος και με το να υπάρχει μια εικόνα η οποία θα φέρει πιο κοντά μας χορηγούς, θα φέρει πιο κοντά μας φίλαθλους παύλα πελάτες και οτιδήποτε είναι προς την ανάποδη κατεύθυνση από την ανάπτυξη. Μάλιστα. Εδώ έχουν έρθει πολλά μηνύματα, αρκετά μηνύματα μάλλον. Έχεις εκτός των άλλων, Πρόεδρε, μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο Λευτέρη του Ματζούκα. Δηλαδή, ένα παιδί έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση ο Παναθηναϊκός και με τον Σαμοντούροφ, τον οποίο τον έχετε πάρει μέχρι το 2028 με πολλά χρήματα, αλλά και με τον Λευτέρη του Ματζούκα. Ένα παιδί το οποίο είναι 2003 γεννημένος, μέλος των εθνικών ομάδων, με σουτ. Που σουτ δεν έχουν οι περισσότεροι Έλληνες παίχτες και έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο Ματζούκα. Θεωρώ ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να στοχεύει ψηλά, μπορεί να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο στο χώρο, συγκροτημένος, δουλευταράς και έχει όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να πετύχει στη ζωή του. Εγώ τα περισσότερα ερωτήματα που έχω πλέον αναπάντητα είναι ονόματα που θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο. Και αθλητικά και μπασκετικά και λίγο ευρύτερα. Να πάμε στο τελικό πικ-πονγκ. Πάμε. Καταρχήν, όχι, πριν πάμε στο πικ-πονγκ. Ναι. Εδώ διαβάζουμε, γιατί είμαστε και εμείς στα social media, ότι είστε φαν του Κασιδιάρη. Φαν είμαι του Ιμπραήμοβιτς. Α, ωραία. Από εκεί και πέρα, το ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Το ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι εθνικιστής και όχι γκλομπαλιστής. Το ότι έχω καταφερθεί 1 δισεκατομμύριο φορές κατά της νέας τάξης πραγμάτων. Ότι θεωρώ ότι η αριστερά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Αν από τέτοιες απόψεις με βγάζει κάποιος το συμπέρασμα ότι είμαι φαν κάποιου, δεν θα το σχολιάσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου. Σε πάρα πολλά πράγματα, παρακολουθώντας την πολιτική σκηνή της Ελλάδος, ναι, είναι ταυτόσιμες οι απόψεις, αλλά είναι ταυτόσιμες και με πάρα πολύ άλλο κόσμο, ο οποίος πιστεύει στα ίδια πιστεύω με εμένα. Δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιείται... όχι με ε, με αι, ένα συγκεκριμένο όνομα αυτό του Κασιδιάρη και όχι οποιοδήποτε άλλου από αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που έχει τις ίδιες απόψεις με μένα. Αν θυμάμαι καλά, σχεδόν το 20% της ελληνικής κοινωνίας ψήφισε ένα κόμμα που εκπροσωπεί αυτά του είδους τα πιστεύω. Το ότι χρησιμοποιείται ξανά με αι, θα πω, το όνομα του Κασιδιάρη, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο πρέπει να κουμπώνει και να ταυτίζεται κάποιος με συγκεκριμένα πρόσωπα αν έχει ένα πιστεύω. Από τον μπάσκετ ξέρεις ποιον ξεχάσαμε σήμερα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που τον προσλάβατε πριν από περίπου 5 μήνες. Όχ. Ναι. Και είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Σάνι Μπετσίροβιτς, δεν μου το σχολιάσατε. Νομίζω ότι θα ρωτούσατε κάτι άλλο. Ο κύριος Μπετσίροβιτς έχει δείξει το έργο του. Ο κύριος Μπετσίροβιτς έχει δείξει το τι μπορεί να πετύχει. Ο κύριος Μπετσίροβιτς ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας, αν κάποιος μπορεί να την πει επιτυχία του φετινού καλοκαιριού. Έχει δουλέψει νυχθημερών, μιλώντας με ατζέντιδες, κάνοντας διαπραγματεύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στον άλλο του ρόλο, δηλαδή του ανθρώπου το οποίο θα ελέγχει σε εισαγωγικά τα αποδυτήρια, θα είναι εκεί για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους αθλητές, τον προπονητή, το staff, στο οτιδήποτε χρειάζεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το περιβάλλον μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η ποιότητα χαρακτήρας του είναι υψηλότατη
και μέχρι τώρα η συνεργασία κρίνεται, πώς να το πω, αεροπλανική. Κρίνεται, πώς να το πω, απόλυτα πετυχημένη. Μας πήρατε και έναν άνθρωπο εδώ από τη Magic EuroLeague, παρότι δεν τη βλέπετε. Το ξέρετε ότι εδώ ήταν ο Δημήτρης ο Κοντός. Πώς θα πάει? Εντάξει, ο Δημήτρης ο Κοντός για μένα έχει γεννηθεί παράγοντας. Ο Δημήτρης ο Κοντός έχει όλα τα συστατικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει μία μέρα. Εντάξει, ελπίζω τώρα αυτά να μην του. Να μην του φουσκώσουν τα μυαλά, ε. Θα του πω όπως το νιώθω. Θεωρώ ότι μία μέρα μπορεί να τρέχει το σύλλογο. Βαριά κουβέντα, καταγράφεται. Έχει όμως ο Δημήτρης τα προσόντα. Λοιπόν. Θες να μπούμε έχει στα. Πήρα ναι. Το χαρακτήρα. Έχει την εργατικότητα, έχει την εξυπνάδα, η εμπειρία του λείπει. Πάμε να κάνουμε το πικ-πονγκ. Και έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση του Σιλούκα, έτσι. Και δίπλα στο Σάνι έχει πάρα πολλά να μάθει. Ωραία. Ξεκινήσουμε το πικ-πονγκ για να κλείσουμε και να πάει και ο πρόεδρος. Γιατί το κατσικάκι περιμένει. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο, έχει πέσει και νύχτα. Μέρα ξεκινήσαμε. Ναι. Έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει τώρα και δεν τον βλέπουμε και πολύ καλά. Να με. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Εγώ θα ξεκινήσω από το όνομα που δεν έχουμε εδώ στη λίστα. Ναι. Βαγγέλης Λιόλιος. Ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα αγαπάει το μπάσκετ. Έχει κάνει τεράστια επένδυση κάτω στην Πάτρα. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο διαλλακτικός, θα ήθελα να είναι πιο προσιτός. Η αλήθεια είναι ότι του έχουν χρεωθεί πράγματα που ενδεχομένως να μην έπρεπε. Δηλαδή θα σας πάω στο κομμάτι διαιτησίας. Κάποτε έξω οι άνθρωποι, οι διαιτητές EuroLeague, μέσα της FIBA, αυτή τη στιγμή πολλοί διαιτητές εκδικούνται το παλιό καθεστώς, να το πω έτσι, χρεώνοντάς τον στον Παναθηναϊκό, πολλές φορές εν αγνία του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνες για την εικόνα της διαιτησίας που βλέπουμε. Για μένα θα έπρεπε να μην έχει χρωματιστά γυαλιά, θα έπρεπε να προσπαθήσει να καθίσει και με τους δύο μεγάλους συλλόγους, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους, να δει τι θέματα υπάρχουν στο μπάσκετ, ώστε να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει. Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε για το καλό του μπάσκετ. Παλιότερα, ως προμηθέας, είχε κάνει πολλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα έχει πάρει και καλό προπονητή, οπότε μπορεί να κάνει ξανά. Τώρα έχεις όρεξη εσύ. Συγγνώμη, νόμιζα τον Προμηθέα, Συγγνώμη, νόμιζα για την εθνική το είπες. Προμηθέα. Πες αλάθος, συγγνώμη. Όντως έχει πάρει στον Προμηθέα καλό προπονητή. Κοίταξε, ο καθένας μας κρίνεται καθημερινά. Εγώ ξαναείπα, έχω την καλύτερη των διαθέσεων για να καθίσω στο τραπέζι με όλους και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τα θέματα του Παναθηναϊκού εγώ θα τα επιλύσω με κάθε τρόπο και με όποιον τρόπο. Ελπίζω ο τρόπος να είναι αυτός ο οποίος συνάδει, ευαγωνίζεστε με το σωστό τρόπο κτλ. Έχω τις καλύτερες των διαθέσεων. Όμως δεν είμαι διατεθειμένος να αδικούμε, έτσι. Αυτό ισχύει και για την Ευρωλίγκα, μιας και το πιάσαμε. Στην Ευρωλίγκα σας είπα, νομίζω ότι αλλάξανε τα πάντα. Έγινε και μία αλλαγή σε πρόσωπα. Άρα δεν έχετε ανησυχία σε σχέση με την Ευρωλίγκα? Ανησυχία πάντα έχω. Όταν εμπεριέχεται ανθρώπινο χέρι, ανθρώπινος παράγοντας, πάντα έχω ανησυχίες. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ χαρούμενος που έχει αναλάβει το κομμάτι της διαιτησίας ο κύριος Ιερεθουέλο. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και θα το πω αυτό παρόλο που θεωρώ ότι στους αγώνες που σφύριξε με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού, στις περισσότερες φορές δεν μείναμε ικανοποιημένοι. Ίσα-ίσα που είχαμε πάρα πολλά παράπονα. Αλλά παρόλα αυτά ξέρω πως είναι ένας ακέραιος άνθρωπος και με τη σωστή κατεύθυνση, με τη σωστή παρακολούθηση θα μπορέσει να ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδο
της διαιτησίας στην Ευρωλίγκα. Όπου θεωρώ κιόλας ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν και από την προηγούμενη γκανγκστερική κατάσταση που υπήρχε σε επίπεδο Μπερναμπέου. Πάμε επόμενο. Ναι, ναι, πάμε το γρήγορα το πικμό για να τελειώνουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Ναι. Γιάννης Αντετοκούμπο. Παιχταράς. Είναι ο μόνος που δεν έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, από την οικογένεια. Άλεξ. Και ο Άλεξ. Και ο Άλεξ έχει κάνει ένα πέρασμα σε, σε προπονήσεις. Ναι, ναι, έχει φορές. Την μπλούζα πάντως και έστω και σε προπονήσεις την έχει βάλει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτοιμες. Ναι. Το λέω γιατί μπορεί στα 37, του 38 του να θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Πολύ πιθανό. Δεν ξέρω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αν θα είναι τότε στον Παναθηναϊκό, αλλά... Πολύ πιθανό. Νίκος Γκάλης. Εντάξει, πάρα από τη μισή ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Την ημέρα που ο πατέρας σας τον είχε υπογράψει στον Παναθηναϊκό, τη θυμάστε? Ή τέλος πάντων εκεί τις διαπραγματεύσεις τις τελικές. Τα θυμάμαι όλα. Δηλαδή ήσασταν σε έκσταση όπως είναι τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού? Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Είχαμε κάνει και πολλές μεταγραφές εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι. Παναγιώτης Γιαννάκης. Ξέρεις, άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο μπάσκετ, στην εθνική ομάδα. Έχει κερδίσει πολλά το άθλημα από τον Παναγιώτη. Το Φασούλα θα τον βλέπατε κάποια στιγμή πρόεδρος του ΝΕΟΚ? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει το τι κάνει ο Φασούλας τα τελευταία πολλά χρόνια και έτσι η άποψή μου δεν θα είναι σωστή και περιστατωμένη. Το Φάντο Χρυστοδούλου. Απίστευτος άνθρωπος, τεράστιος παίχτης. Μέχρι εκεί δεν έχω κάποια πιο προσωπική επαφή και εικόνα. Να κλείσουμε με τα πέντε ποδοσφαιρικά. Ναι, πάμε. Πέντε γιατί, ποδοσφαιρικά γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου πρόεδρο για ποδόσφαιρο. Δεν είναι ο Ντελ Πιέρο όμως. Ούτε ο Ιμπραήμοβιτς. Ούτε ο Σαραβάκος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βαγγέλης Μαρινάκης. Τι θέλετε να σας πω για το Μαρινάκη? Δεν ξέρω ποια είναι τα... Είναι το πικ-πονγκ μας που παίζουμε. Τα πρώτα, ναι. Με πέντε κουβέντες, τους χαρακτηρισμούς που σας έρχονται στο μυαλό. Ένας άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπροστά στο καλό του Ολυμπιακού δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. Ένας άνθρωπος πληθωρικός, δυναμικός και που προσπαθεί πάντα με κάθε τρόπο να κερδίζει. Το με κάθε τρόπο σας εκφράζει? Το με κάθε τρόπο δεν το είπα εννοώντας κάτι. Εννοούσα ότι είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για το καλό του Ολυμπιακού. Σοκράτης Κόκαλης. Σοκράτης Κόκαλης. Θεωρώ για εμένα ότι μαζί με τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, μετά μάλλον από τον Παύλο Γιαννακόπουλο, είναι ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας παράγοντας μετά τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Γιάννης Αλαφούζος. Γιάννης Αλαφούζος. Είναι... Τι να πω... Ανάλογα με την εποχή που θα με ρωτήσετε, άλλη απάντηση θα σας δώσω. Γιατί θεωρώ ότι και η πορεία του είναι διαφορετική. Έχουν υπάρξει χρονιές οι οποίες πραγματικά έχει δώσει ό,τι μπορούσε με κάθε πιθανό τρόπο για την ομάδα. Υπήρχαν άλλες χρονιές που μπορεί κάποιος να πει τράβηξε την πρίζα. Δεν μπορώ να το... Δεν έχω έτσι άποψη αποκρισταλωμένη. Παναθηναϊκά πάντα φαντάζομαι με ρωτάτε, έτσι. Ναι. Γιώργος Βαρδινογιάννης. Τεράστιος. Δημήτρης Μελισανίδης. Ο πιο μάγκας από όλους. Από όλους όμως ο πιο μάγκας. Ιβάν Σαββίδης. Υπερβολικά συμπαθής μου είναι ο κύριος Σαββίδης. Όσες φορές έχουμε κάτσει και έχουμε μιλήσει, έχω δει ότι σκεπτόμαστε
σε πολλούς τομείς αρκετά παρόμοια. Από εκεί και πέρα και εκείνος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα του. Δηλαδή θα τον έβαζα στην ίδια κατηγορία με τον κύριο Μαρινάκη. Ότι προσπαθούν για το καλό της ομάδος τους με κάθε τρόπο. Μην υπολογίζοντας τίποτα και κανένα. Και τώρα που κλείνουμε, δεν πρέπει να ρίξουμε και μια μπασκετική πιναλιά. Τέσσερις ομάδες θέλουμε το επόμενο Final Four του Μαΐου στο Βερολίνο. Μια πρόβλεψη. Α, πρόβλεψη. Ναι. Άλλο πρόβλεψη, άλλο που θα ήθελα. Θα σας πω. Θα ήθελα να είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Παρτιζάν. Και ο Ερυθρός Αστέρας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο στο Βερολίνο. Η Μονακό. Και η Μονακό. Εντάξει. Αυτές τις τέσσερις θα ήθελα. Πρόβλεψη. Ναι. Πρόβλεψη. Παναθηναϊκός. Μπάρτσα. Παναθηναϊκός, Μπάρτσα. Μονακό. Παναθηναϊκός, Μπάρτσα, Μονακό και Παρτιζάν. Μάλιστα. Έχει μείνει κάτι αναπάντητο. Έχουμε ακόμα. Μάλλον. Ποια θα ήθελα, θα ήθελα να ήταν και η ΤΣΣΚΑ. Θα ήθελα και η ΤΣΣΚΑ να έπαιρνε μέρος στην Ευρωλίγκα και να ήταν και αυτή στο Final Four. Σαν τέταρτη ομάδα που πριν την ψάχνατε. Ωραία. Εντάξει. Έχουν μείνει νομίζω λεπτομέρειες. Γιατί άμα κάτσουμε να βρούμε άλλες 100 ερωτήσεις, αλλά ναι, τώρα ναι, εντάξει. Ναι. Πέσαν και τα φώτα σιγά σιγά από ό,τι βλέπω. Ναι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για εκείνο το τραπεζάκι στο Σούνιο. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση μετά από τις 400 που μου κάνετε εσείς. Ναι. Ο Καρλής θα επιστρέψει. Θα δείξει. Θα δείξει. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ήσασταν, αν μη τι άλλο, συνεπείς στην εξαγγελία ότι μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Και πότε, και πότε θα έχουμε τα νεότερα από το Free. Δεν έχει, με είδες να βαράει το τηλέφωνο. Παίρνω, δεν το σηκώνει. Μέσα στην εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα μπορεί να τον καλέσετε να έρθει εκεί που είστε. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν, Βασίλη. Ένα δίωρο. Γεμάτο, Ναι, γεμάτο. Είχαμε και άλλα πολλά να ρωτήσουμε, αλλά νομίζω ότι καλύψαμε το 80-90%. Το εξαντλήσαμε, νομίζω, το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, και ο άνθρωπος τώρα μας έδωσε και 2 ώρες από το χρόνο του, στις διακοπές του. Ναι. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε. Το κυριότερο είναι να καλύφθηκαν οι φίλοι τηλεθεατές, οι φίλοι ακροατές, από όσα άκουσαν. Εμάς η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε τις ερωτήσεις του κοινού. Πρώτα απ' όλα για να παίρνει τις απαντήσεις ο κόσμος στα πιο φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Οπότε εμείς θα ανανεώσουμε με τα σχόλια τα δικά μας, τα συμπεράσματα τα δικά μας, το ραντεβού μας για μία από τις επόμενες μέρες, για μία, ξέρετε, τη γνωστή Magic EuroLeague και τότε νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον δικό μας τρόπο. Ας είναι μια ερώτηση. Και εσύ ερώτηση. Και άλλοι. Δεν τελείωσαν οι ερωτήσεις. Τι γίνεται με Μιχαλιούκ. Τι γίνεται με Μιχαλιούκ, Θα το απαντήσει το sdna.gr μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες. Σίγουρα, πάντως, όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή τον Κότσικα, που νομίζω ότι όπου να είναι θα ξεκινήσει και εκείνος καλοκαιρινές του διακοπές. Έκλεισε την αυλαία του Ιουλίου. Δεν ξέρω ποια ήταν αυτή η 35η εκπομπή που έχει κάνει. Τον Ιούλιο πρέπει να κάναμε πάνω από 4 εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, και μέσα στις επόμενες ημέρες εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε εμείς. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.